Γεια σα, παιδιά. Σήμερα είναι κάποιο ιδιαίτερο μάθημα. Δεν θα εισάγουμε καινούριε τεχνολογίε. Θα μιλήσουμε για δόμηση κώδικα. Εδώ είναι τα πράγματα που θα πούμε. Τρόποι δόμηση. Αλλά πριν το κάνουμε αυτό, ας δούμε κάποια στατιστικά που μαζέψουμε από τις αξιολογήσεις σας. Εδώ είναι η ηλικιακή κατανομή, η περισσότερη είναι 19. Βάλτε στο κουτσί πριν, θέλετε. Ωραία, εντάξει. Και υπάρχουν και μεγαλύτεροι. Αρκετοί γύρω στο 26. Ωραία, εδώ προηγούμενη γνώση, η περισσότερη, αυτά που λέμε δεν τα ξέρετε, οπότε μας αρέσει αυτό. Και κανείς δεν είχε όλες τις γνώσεις, οπότε αυτό είναι πολύ κρίμα για μας. Σχετικά με τις εργασίες, περισσότεροι πιστεύουν ότι το πλήθος τους είναι καλό, και αυτό μας έχει μαθηθεί σε αρκετά. Τώρα σχετικά με τα παραδείγματα, οι περισσότεροι πιστεύουν ότι είναι ικανοποιητικά, οπότε καλό είναι αυτό, αλλά έχουν και κάποιους που πιστεύουν ότι χρειαζόμαστε περισσότερα παραδείγματα. Και μάλιστα αυτό το διάβασα και αρκετά στα σχόλια που γράψατε μόλις σας. Που αρκετοί είπαν θέλουμε περισσότερα παραδείγματα σε αυτό το τομέα ή σε εκείνο το τομέα ή μας αρέσει ότι κάνετε παραδείγματα. Οπότε θα προσπαθήσουμε να κάνουμε έτσι περισσότερα πρακτικά πράγματα αρκετά. Τώρα σχετικά με το ενδιαφέρον του μαθήματος, είναι πολύ ενδιαφέρον. Αυτό είναι κάπως αναμενόμενο γιατί όσοι ήταν εδώ φαντάζομαι ότι θα ενδιαφέρονται για να συμπληρώσουν και τις αξιολογήσεις, αλλά είναι ικανοποιητικό. Το ίδιο και για τη διάθεση συνεργασίας, μας άρεσε αυτά που μας είπα, μας άρεσε. Και για την οργάνωση του μαθήματος παρομοίως. Οπότε το κύριο πράγμα πάντως ήταν αυτό που μας γράψατε οι ίδιοι. Είδαμε αρκετές κριτικές, θα προσπαθήσουμε να διορθώσουμε όσα προβλήματα βρήκατε. Και επίσης θα ξέρετε ότι αν έχετε κάποιο πρόβλημα μπορείτε να έρθετε να μας το πείτε και όλες να το συζητήσουμε να διορθωθούμε. Ωραία, οπότε ας γυρίσουμε στις διαφάνειές μας. Σήμερα θα κάνουμε, θα δείξουμε πρώτα δύο βασικές σημαντικές τεχνικές, το χωρισμό σε front-end και back-end, το πρώτο, και το δεύτερο το μοντέλο MVC, που είναι ένας τρόπος αρχιτεκτονικής δόμησης ενός μεγαλύτερου project. Αυτά, το front-end και back-end θα τα έχουμε τελειώσει μέχρι το διάλειμμα και μετά την επόμενη ώρα θα πούμε λίγο για MVC και θα κάνουμε το παράδειγμα που είχαμε κάνει την προηγούμενη φορά. Θα το δομήσουμε σωστά με διαχωρισμό front-end και back-end και θα το δείξουμε έτσι σε κώδικα. Πριν αρχίσουμε τώρα να μιλήσουμε για αυτά τα πράγματα, θα ήθελα να ξέρω ποιοι από εδώ είδαν τον γρίφο σε βάση δεδομένων που ανεβάσαμε, ποιοι τον διάβασαν. Ωραία. Να ξέρετε ότι μπορείτε να το κοιτάξετε όσο θέλετε, εντάξει δεν έχει χρονικά όρια και είναι προαιρετικός, δεν είναι υποχρεωτική εργασία. Δύο παιδιά το έχουν λύσει κιόλας. Είναι αρκετά δύσκολη άσκηση και είναι καλή εξάσκηση για βάση δεδομένων, αν θέλετε. Ωραία. Εδώ κάποια πράγματα σχετικά με εφαρμογές, με εταιρείες που ξέρετε όλοι σας, που ασχολούνται με το λογισμικό ή και προϊόντα. Το Facebook, το Google, Microsoft, Apple και YouTube. Κανένα δεν έχει φτιαχτεί από ένα άτομο. Αυτό είναι αρκετά συνηθισμένο στην βιομηχανία του λογισμικού και μάλιστα. Οι ιδρυτές του Facebook ήταν 4, αλλά η ομάδα προγραμματιστών ήταν πολύ μεγαλύτερη από την αρχή. Δηλαδή, πολύ σύντομα έγιναν περισσότεροι. Στη Microsoft το ίδιο, δύο ιδρυτές, αλλά ήταν πολύ περισσότεροι αυτοί που δούλευαν στην εταιρεία. Και βλέπετε και πόσα άτομα δουλεύουν σήμερα σε αυτές τις εταιρείες, αρκετά. Το συμπέρασμα για μένα από αυτά τα νούμερα είναι ότι δεν μπορούμε να φτιάξουμε κάτι αξιόλογο μόνοι μας. Χρειαζόμαστε βοήθεια από τους συναδέλφους μας και θα πρέπει να μάθουμε να συνεργαζόμαστε. Και για να μάθουμε να συνεργαζόμαστε, θα πρέπει να μπορούμε να δομούμε τον κώδικα μας σωστά για να έχουμε μια κοινή συνισταμένη με τους συναδέλφους μας, να ξέρουμε τι θα κάνει ο καθένας, να μπορούμε να χωρίσουμε τις εργασίες μας. Εδώ πέρα κάποια πράγματα πρέπει να έχουμε στον κώδικα μας. Απαιτήσεις όταν γράφουμε κώδικα σε ομάδα. Πρέπει να γράψω ένα τμήμα κώδικα. Αυτό το τμήμα κώδικα θα χρειαστεί σίγουρα να το διαβάσει κάποιος άλλος, να το καταλάβει. Αφού το καταλάβει να το αλλάξει και μετά να καταλάβει και εγώ το αποτέλεσμα, αυτό που θα προέλθει. Και άρα θα πρέπει να συμφωνήσουμε πώς θα δομήσω το κώδικά μου για να μπορεί να γίνει αυτό. Αλλά δεν είναι μόνο λόγος στη συνεργασία, είναι και σε περίπτωση που θέλω ο ίδιος εγώ να αλλάξω το κώδικά μου μετά από ένα μήνα ή από ένα χρόνο να μπορώ να το καταλάβω. Και
Γι' αυτό δεν αρκεί να γράψω κάποια σχόλια, θα πρέπει να έχω και μια σωστή δομή. Εντάξει, το πρώτο πράγμα που όλοι ξέρετε είναι σε κάτι που είναι ασαφές βάζουμε ένα σχόλιο, αλλά από εκεί και πέρα πώς φτιάχνουμε μια δομή η οποία είναι καθαρή. Οπότε αυτό θα δούμε. Τώρα, αν νομίζω το δω κάπως σωστά, μπορώ να έχω αυτά τα πλεονεκτήματα. Το maintainability, όπως λέμε. Τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι μπορώ να έρθω αργότερα και να το αλλάξω και αυτό να γίνει γρήγορα. Δεν χρειάζεται να ξαναγράψω ολόκληρη την εφαρμογή μου, αν θέλω να αλλάξω κάτι. Μπορώ να την επεκτείνω, μπορεί να την αλλάξει κάποιος άλλος. Ο κώδικας μου είναι πιο ευανάγνωστος και το τελευταίο πολύ σημαντικό, ο κώδικας εκφράζει τη σκέψη μου. Υπάρχει ένα απόφθεγμα σχετικά με αυτό που λέει αυτό. Ο κώδικας δεν πρέπει να γράφεται για να εκτελείται, πρέπει να γράφεται για τους συναδέλφους σας. Να τον διαβάσω. Αυτός είναι ο σκοπός όταν προγραμματίζουμε. Το ότι τρέχει το πρόγραμμά μας είναι δευτερεύον. Οπότε, πώς θα κάνουμε αυτό. Το πρώτο πράγμα που θα συμφωνήσω όσον αφορά τη συνεργασία μου με άλλους είναι το στυλ κώδικα. Τι σημαίνει στυλ κώδικα. Σημαίνει καθαρά πώς θα μορφοποιήσω τον ίδιο τον κώδικα. Δηλαδή, πού θα αφήσω αλλαγές γραμμών, πού θα αφήσω κενά, πόσα κενά θα αφήσω, αν θα έχω αγγείλες ή αν δεν θα έχω αγγείλες, αν μετά τις παρενθέσεις θα έχω κενό ή πριν και ούτω καθεξής. Αυτό μπορεί να φαίνεται ασήμαντο, αλλά δεν είναι. Ο λόγος είναι ότι αν δεν έχετε ένα συγκεκριμένο στυλ κώδικα, θα είστε πολύ λιγότερο παραγωγικοί. Το σημαντικό δεν είναι αν τελικά θα έχετε αλλαγές γραμμών 3, 4 ή 1 ή καμία. Σημασία έχει να αποφασίσετε τι θα είναι αυτό και να κάνετε πάντα το ίδιο. Ας δούμε πρώτα τι είναι το στυλ εγώ. Εδώ έχω δύο παραδείγματα στυλ. Το πρώτο είναι αυτό που γράφω εγώ. Το δεύτερο είναι ένα άλλο στυλ κώδικα. Εντάξει, να στο πάνω σου έχουμε κενά, στο κάτω δεν έχουμε κενά. Εκεί πέρα έχω την αγγείλη στο πάνω μέρος. Στο κάτω μέρος έχω την αγγείλη σε καινούργια γραμμή και το καθεξής. Κάποια μπορεί να σας αρέσουν, κάποια μπορεί να μην σας αρέσουν. Δεν έχει τόσο σημασία τι σας αρέσει, όσο το να κάνετε πάντα το ίδιο. Εδώ υπάρχει ασυνέπεια. Τι είναι η ασυνέπεια, ότι δεν έχω αποφασίσει αν μετά την αγγείλη θα αφήσω κενό ή όχι. Είναι σημαντικό να το αποφασίσω αυτό. Τώρα, όταν θα δουλέψετε σε μια ομάδα, μπορεί να έρθετε σε διαφωνία με τους συναδέλφους, ότι αυτό είναι πιο ωραίο, αυτό είναι πιο άσχημο και το καθεξής. Δεν έχει τόσο σημασία αν τελικά σας αρέσει ο κώδικας με τη μορφή που έχει. Αν γράφετε σε ένα συγκεκριμένο στυλ, για κάποιο καιρό θα το συνηθίσετε. Σημασία έχει όλοι στην ομάδα σας να γράφουν με το ίδιο στυλ κώδικα και σε όλο το τμήμα κώδικα το στυλ να είναι το ίδιο. Αυτό θα βοηθήσει αν έρθει κάποιος τρίτος στην ομάδα σας να καταλάβει το κώδικα, αν κάποιος συνάδελφος προσπαθεί να διαβάσει το δικό σας κώδικα, εσείς το δικό του και ούτω καθεξής. Αυτή η αρχή ότι συμφωνούμε σε κάτι κοινό δεν ισχύει μόνο στο στυλ, ισχύει και στη δόμηση που θα δούμε στη συνέχεια. Ωραία. Οπότε αυτό, η βασική αρχή ότι δεν έχει τόσο σημασία να ποιο στυλ είναι καλύτερο, σημασία έχει να συμφωνήσουμε και από εκεί και πέρα αφού συμφωνήσουμε να το χρησιμοποιούμε. Τώρα, υπάρχουν, μπορεί να μην είναι έτοιμα στυλ, αν θέλετε, προτάσεις για το πώς θα μορφοποιείτε τα τονικά σας. Αν ψάξετε στο Google για coding style, υπάρχει ο οδηγός της Google, ο οδηγός της Mozilla, μπορείτε να βρείτε διάφορους. Ή διαβάζοντας κώδικα από άλλα project, για παράδειγμα, ένα πολύ καλό project που μπορείτε να διαβάσετε το κώδικα του που είναι σε PHP, είναι το MediaWiki. Είναι το λογισμικό που τρέχει η Wikipedia. Είναι σε HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL. Πολύ καλός κώδικας, σωστά δομημένος και έχει συγκεκριμένο στυλ. Οπότε, αν το διαβάσετε, μπορείτε να πάρετε μια γεύση για το πώς δομείτε ένα μεγαλύτερο project. Είναι δωρεάν, μπορείτε να το διαβάσετε. Οπότε, ψάχνετε. Και υπάρχουν και άλλα παρόμοια. Open source, έτσι. Ωραία. Εδώ κάποια πράγματα που αφορούν τη συνεργασία της ομάδας. Κάποια ερωτήματα. Όταν θα συνεργαστώ με κάποιον, θα πρέπει να χωρίσω τις εργασίες που πρέπει να κάνουμε. Ποιος θα κάνει τι. Θα πρέπει να ξέρουμε εκτός από το ποιος θα κάνει τι και πού θα γραφτεί το κάθε πράγμα. Αν έχω να γράψω ένα SQL ερώτημα για τη δημιουργία του χρήστη, ας πούμε, ενός καινούργιου χρήστη, ποιος από την ομάδα μας θα γράψει αυτό το πράγμα και πιο σημαντικό, σε ποιο τμήμα
του κώδικα θα γραφτεί αυτό. Σε ποιο αρχείο. Το σημαντικό γι' αυτό είναι να μην γράφουμε δύο άτομα το ίδιο πράγμα σε δύο διαφορετικά αρχεία. Και πιστεύουμε ότι το κάναμε ο καθένας μόνος του, αλλά τελικά λύσαμε το ίδιο πρόβλημα. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε δηλαδή ποια είναι η θέση για το κάθε πράγμα. Εδώ τρία πράγματα, έτσι πει. Λοιπόν, PHP για τη σύνδεση βάση δεδομένων, πού θα μπει αυτός ο κώδικας. HTML για τη φόρμα δημιουργίας λογαριασμού, πού θα μπει αυτός ο κώδικας. SQL για τη δημιουργία λογαριασμού, πού θα μπει αυτό το ερώτημα. Αυτά θα πρέπει να μπορώ να τα απαντήσω και ο τρόπος με τον οποίο τα απαντώ είναι κάποια δομή στο κώδικά μου. Η δομή μπορεί να μην σας φαίνεται σημαντική όταν γράφετε 300 γραμμές, αλλά όταν θα γράφετε ας πούμε 10.000 είναι πολύ σημαντική. Επειδή υπάρχει έτσι αμφιβολία για το αν από το 10.000 είναι ένα πραγματικό νούμερο ας πούμε από κώδικα, οι γραμμές κώδικα του TV Android τελειακό, 300.000. Πραγματικά σε ένα τέτοιο μέγεθος χρειάζεται να τα δομήσω. Χρειάζεται να τα χωρίσω σε αρχή για να ξέρω πού είναι το κάθε τι. Όταν θα έχω ένα καινούριο μέλος στην ομάδα μου, θα πρέπει να ξέρει πού να βρει το κάθε πράγμα και πού να φτιάξει αυτό που του ζητάμε να φτιάξει, πού να το γράψει. Ωραία, η πρώτη ιδέα που έχουμε να χωρίσουμε σε αρχεία τον κωδικά μας. Ανάλογα με το τι κάνει. Αυτό έχει τα πλεονεκτήματα που είπαμε πριν. Αλλά το βασικό ερώτημα είναι τι θα βάλω στο ένα αρχείο, τι θα βάλω στο άλλο, ποια θα χωρίσω, ποια δεν θα χωρίσω. Ωραία. Επίσης, συναρτήσεις. Έχουμε δει κάποιες συναρτήσεις. Κάνουμε επαναχρησιμοποίηση τμήματων κώδικα με τις συναρτήσεις μας. Και επίσης μπορούμε να τις χωρίσουμε σε ομάδες, πάλι σε αρχεία. Αλλά το ερώτημα παραμένει τι θα χωρίσω, τι δεν θα χωρίσω. Εντάξει, σε αυτά μας κατευθύνουν αυτές οι δομές που θα δούμε τώρα στη συνέχεια. Λοιπόν, η πρώτη μεγάλη ιδέα είναι ο διαχωρισμός front-end και back-end. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι έχω δύο μέρη στην εφαρμογή μου ουσιαστικά, τα οποία τα λέω front-end και back-end, και αυτά τα δύο μέρη, το ένα αναλαμβάνει τη διεπαφή του χρήστη και το άλλο αναλαμβάνει τη λογική επεξεργασίας δεδομένων. Εδώ έχω κάποια πράγματα τα οποία περιλαμβάνω στο front-end. Εντάξει, το front-end είναι αυτό που ρυθμίζει τη διαπαφή του χρήστη. Ο HTML κώδικα, ο CSS κώδικα, η JavaScript, οι εικόνες μου και ο PHP κώδικα ο οποίος παράγει τη διαπαφή του χρήστη. Όλα αυτά είναι πράγματα στο front-end. Τώρα το back-end. Ο κώδικας ο οποίος είπαμε αναλαμβάνει τη λογική της επεξεργασίας των δεδομένων. Τι κάνει, αποθηκεύει δεδομένα, ανακτά δεδομένα, επεξεργάζει τα δεδομένα. Είναι υπεύθυνος για να κάνει αποθήκευση, ανάκτηση, να έρθει σε κοινωνία με τη βάση δεδομένων και το καθεξής. Αυτά, όταν θα δομήσω τα κώδικά μου σωστά, θα τα σκέφτομαι σαν δύο διαφορετικά τμήματα. Οπότε, είχαμε αυτό το συνδεφάκι που είναι η PHP που τρέχει τα κώδικά μας και τώρα το σκεφτόμαστε να χωρίζεται σε δύο τομείς, το front-end και το back-end. Εντάξει, ο Apache προφανώς βλέπει ένα αρχείο το οποίο καλεί, είναι αυτό στο οποίο μπαίνει ο χρήστης, αλλά εσωτερικά υπάρχουν πολλά αρχεία. Το ένα περιλαμβάνει άλλα με includes, υπάρχουν κλήσεις συναρτήσεων από αρχείο σε αρχείο και ούτω καθεξής. Εντάξει, δύο μεγάλες κατηγορίες. Το front-end, κάποια αρχεία, και το back-end, κάποια άλλα αρχεία. Πάμε. Αυτά που είπα και πριν. Έτσι, το front-end είναι επαφή χρήστη, back-end εξεργασία δεδομένων. Και στην αρχή αυτό που λέω ότι κάθε πράγμα αποφασίζουμε αν ανήκει στο front-end ή στο back-end και το βάζουμε σε ένα αρχείο. Οπότε η βασική μας αρχή είναι ότι ένα αρχείο πρέπει να περιέχει είτε front-end είτε back-end, αλλά ποτέ και τα δύο. Αυτή είναι η βασική μας αρχή στη δόμηση front-end-back-end. Ωραία. Να πω κάτι ακόμα σχετικά με αυτό. Αυτή η αρχή του διαχωρισμού front-end και back-end δεν ισχύει μόνο στο web, ισχύει σε οποιαδήποτε εφαρμογή φτιάχνετε. Αν φτιάξετε μια μεγαλύτερη εφαρμογή desktop, θα χρειαστεί να γράψετε κάποιο κώδικα ο οποίος θα αναλάβει να εμφανίσει κουμπιά, παράθυρα και το καθεξής. Ή αν φτιάξετε ένα παιχνίδι, θα πρέπει να έχετε κώδικα ο οποίος θα ζωγραφίζει τα γραφικά του. Ενώ θα χρειάζεται και backend, κώδικα ο οποίος θα κάνει τους υπολογισμούς, μαθηματικά.
αποθήκευση δεδομένων για την επόμενη φορά που φορτώσει το πρόγραμμά σας. Αυτό λοιπόν, αυτή η αρχή της δόμησης δεν ισχύει μόνο στο web, ισχύει και σε desktop εφαρμογές. Ωραία. Το backend το λέμε και models αρκετές φορές, θα το ακούσετε. Και είναι από αυτό που θα δούμε αργότερα, το μοντέλο MVC. Αυτό είναι το model. Είναι το backend. Ωραία, πώς θα το δούμε αυτά. Φτιάχνω ένα φάκελο model στην εφαρμογή μου, συχνά, θα το δείτε πολύ συχνά αυτό, και μέσα τοποθετώ PHP αρχεία τα οποία αναλαμβάνουν να επεξεργάζονται τα δεδομένα, να αποθηκεύουν, να ανακτούν. Εντάξει, decoupling, βασική αρχή, τι λέει, ότι για κάθε πράγμα, για κάθε πληροφορία που έχω στην εφαρμογή μου, θα πρέπει να υπάρχει μόνο ένα τμήμα κώδικα, το οποίο να γνωρίζει για αυτήν. Εδώ κάποιες πληροφορίες λέει, το γεγονός ότι χρησιμοποιώ HTML και όχι κάποια άλλη γλώσσα παρουσία, κάποια άλλη γλώσσα μορφοποίησης. Το γεγονός ότι χρησιμοποιώ την XHTML1.0 string. Αυτό θα πρέπει να ξέρουμε ποιο τμήμα κώδικα έχει αυτή τη γνώση και ποιο τμήμα δεν την έχει. Για το backend, το γεγονός ότι χρησιμοποιώ MySQL για αποθήκευση δεδομένων και όχι αρχεία. Πάλι, αυτή τη γνώση, το ότι χρησιμοποιώ MySQL και όχι αρχεία, θα πρέπει να την ξέρουν συγκεκριμένα τμήματα του κώδικά μου και να ξέρω με πολύ μεγάλη σαφήνεια ποια είναι αυτά. Εντάξει, κάποια πράγματα που γνωρίζει το frontend εκεί πέρα αυτά τα δύο και κάποια πράγματα που γνωρίζει το backend, όπως ποιο είναι το σχήμα μου. Εντάξει. Ενώ αντίθετα δεν πρέπει να γνωρίζει το frontend αν χρησιμοποιώ αρχεία ή βάση δεδομένων για αποθήκευση δεδομένων. Δεν χρειάζεται το frontend να γνωρίζει τον τρόπο με τον οποίο αποθηκεύω τα δεδομένα μου ή ποιο είναι το σχήμα μου. Να, εδώ ένα παράδειγμα. Θα μπορούσα στο σχήμα της βάσης δεδομένων να έχω ένα πίνακα users, ο οποίος θα έχει εκτός από... Λοιπόν, έχω δύο πιθανές εκδοχές. Αυτή εδώ τη δομή. Και αυτή τη δομή. Όπου εδώ αποθηκεύω το μικρό όνομα σε ένα πεδίο, το επίθετο σε ένα πεδίο, ενώ εδώ αποθηκεύω το μικρό όνομα και το επίθετο σε ένα πεδίο, χωρισμένο με κενό. Εντάξει, το αν θα αποφασίσω να κάνω το ένα ή το άλλο, είναι δική μου απόφαση, αλλά ποιος θα γνωρίζει αυτή την πληροφορία, αν αποθηκεύεται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Η απάντηση είναι ότι το frontend σίγουρα δεν πρέπει να το γνωρίζει αυτό. Το frontend θα πρέπει να μπορεί να ζητήσει αυτή την πληροφορία, ποιο είναι το πλήρες όνομα, ποιο είναι το επώνυμο, ποιο είναι το όνομα. Αλλά δεν θα πρέπει να τον νοιάζει ο τρόπος αποθήκευσης. Αυτό λέει πάνω. Ενώ το backend δεν γνωρίζει ότι παράγουμε HTML, ότι χρησιμοποιούμε τη συγκεκριμένη έκδοση της HTML, αν ο χρήστης είναι άνθρωπος ή αράχνη. Εντάξει, αυτά δεν έχουν να κάνουν με το backend, έχουν να κάνουν με τον τρόπο που φτιάχνουμε τη διαπαφή χρήστη. Οπότε αυτό είναι ο διαφορισμός που κάνουμε. Okay. Παράδειγμα. Αυτό είναι ο κώδικας που γράψαμε την προηγούμενη φορά. Τον ανεβάσαμε κιόλας, μπορείτε να τον δείτε. Μάλιστα, κάναμε κάποιες αλλαγές, προσθέσαμε τη φόρμα δημιουργίας χρήστη, μπορείτε να τα δείτε. Και μάλιστα, στις επόμενες μέρες θα προσθέσουμε και πολλά σχόλια, να μπορείτε να τα διαβάσετε καλύτερα. Λοιπόν, εδώ τι βλέπουμε. Έχω γράψει HTML κώδικα, έχω γράψει PHP κώδικα, έχω γράψει SQL κώδικα. Με βάση αυτά που είπαμε, δεν υπάρχει ο διαχωρισμός που δείξαμε. Δηλαδή τα έχω ανακαταμένα κάπως. Εκεί είναι το backend. Αυτός ο κώδικας SQL γνωρίζει ποιο είναι το σχήμα μου, γνωρίζει το γεγονός ότι χρησιμοποιώ SQL και όχι αρχεία, γνωρίζει ποια είναι τα πεδία μου, ποιοι είναι οι πινακές μου, ποιο είναι το πρωτεύον κλειδί πιθανώς, εντάξει, το τύπο των πεδίων μου. Και επίσης, πήγαινε λίγο πιο πίσω. Ωραία. Και επίσης, πιο κάτω εκεί βλέπετε το while, χρησιμοποιεί τη συνάρτηση MySQL Fetch Array. Το γεγονός ότι χρησιμοποιώ τη συνάρτηση MySQL Fetch Array δείχνει γνώση σχετικά με το ότι η αποθήκευση γίνεται σε MySQL. Αν χρησιμοποιούσα αρχεία κειμένου, ας πούμε, για να αποθηκεύσω τα πράγματα που γράφουν οι χρήστες μου, εντάξει, όσοι δεν ήταν την προηγούμενη φορά, αυτή η εφαρμογή είναι μια εφαρμογή που μπορώ να κάνω login, logout. Να δημιουργήσω ένα λογαριασμό και κάθε χρήστης μπορεί να γράψει ένα τμήμα κειμένου και όλοι να δουν αυτά που γράφουν όλοι οι υπόλοιποι. Ένα shoutbox. Εντάξει.
Το γεγονός ότι αποθηκεύονται τα τμήματα κειμένου που γράφουν όλοι σε μία βάση δεδομένων που λέγεται SOUTS, η οποία έχει το text, ας πούμε, το PID, όπως ήταν το θυμάμαι, και το User ID και το Created, θα είναι μία εκδοχή. Δηλαδή θα μπορούσε να έχω ένα αρχείο posts.txt, το οποίο να κάνω file with contents, αλλά το ότι επιλέγω να χρησιμοποιήσω MySQL φαίνεται εδώ από το ότι χρησιμοποιώ τη συνάρτηση MySQL Fetch Array. Υπάρχει γνώση δηλαδή αυτού του κώδικα για τη μηχανή που χρησιμοποιώ για να αποθηκεύσω τα δεδομένα. Εντάξει, και ταυτόχρονα υπάρχει γνώση για τον τρόπο που δημιουργώ την επαφή χρήστη. Υπάρχει HTML κώδικας, φαίνεται ότι χρησιμοποιώ HTML 1.0 strict. Εναλλακτικά σκεφτείτε ότι αντί για HTML εδώ, θα μπορούσα να παράγω ένα PDF αρχείο. Το οποίο να παρουσιάζει τα ίδια πράγματα. Να παρουσιάζει μία λίστα με αυτά που έχουν πει οι χρήστες μου σε άλλη διαπαφή χρήστη, σε PDF. Ή αν είχα μία desktop εφαρμογή, θα μπορούσα να τα εμφανίζω σε ένα παράθυρο αντί για μία ιστοσελίδα. Αυτά είναι πράγματα σχετικά με τη διαπαφή. Αλλά το γεγονός ότι θα τα εμφανίσω σε PDF ή αν θα τα εμφανίσω σε HTML, δεν αλλάζει τον τρόπο που αποθηκεύονται. Αυτή είναι η βασική συνειδητοποίηση. Ότι το frontend έχει να κάνει με τη διαπαφή και το backend έχει να κάνει με την αποθήκευση. Αυτό το κώδικα εγώ θα το χαρακτήριζα. Σαλάτα. Το θέμα είναι πώς θα κάνουμε αυτόν τον διαχωρισμό. Πώς θα χωρίσω αυτό το κώδικα, πώς θα ακολουθήσω αυτές τις δύο κουκίδες. Το HTML μου να είναι στο frontend, το SQL μου να είναι στο backend. Και όχι μόνο αυτό, όλη η λογική της διαπαφής χρήστη να είναι σε διαφορετικά αρχεία από όλη τη λογική της αποθήκευσης δεδομένων, της επεξεργασίας δεδομένων και της ανάκτησης δεδομένων. Ωραία. Να ένας τρόπος. Έχω φτιάξει ένα αρχείο που λέγεται sauce.php και το έχω βάλει στο φάκελο μόνο. Και τι κάνει αυτός? Κάνει αυτό το ερώτημα. Άρα το συγκεκριμένο αρχείο γνωρίζει ποια είναι το σχήμα μου, το γεγονός ότι χρησιμοποιώ MySQL, τους τύπους των πεδίων μου, πού αποθηκεύεται η ημερομηνία, πώς λέγονται τα πεδία μου, όλα αυτά. Αλλά εδώ βλέπετε αυτό το αρχείο δεν γνωρίζει τίποτα σχετικά με τη διαπαφή χρήστη. Δεν παράγει καθόλου HTML, δεν χρειάζεται να ξέρει αν παράγουμε PDF ή HTML. Και αντίστοιχα, είμαστε εντάξει λοιπόν από εδώ. Αντίστοιχα εδώ πέρα προσπάθησα να φτιάξω ένα αρχείο το οποίο να είναι frontend. Βλέπουν όλοι τον κώδικα, φαίνεται. Ωραία. Εδώ έχω προσπαθήσει να φτιάξω ένα αρχείο το οποίο να είναι frontend. Και τι κάνω? Κάνω include, μην προχωρήσει ακόμα. Κάνω include το model μου που έχω φτιάξει εκεί πέρα. Αυτό το include ορίζει μία μεταβλητή res. Πήγαινε πίσω μία φορά. Ωραία, βλέπετε εδώ ορίζει μία μεταβλητή res. Νάτι. Και μετά τη χρησιμοποιώ στο άλλο αρχείο. Εντάξει, το οποίο κάνω MySQL Fetch Array. Έχει κάποιος κάποια ιδέα γιατί αυτό δεν είναι πραγματικά διαχωρισμός frontend και backend? Εσείς δίπλα. Φυσικά στο χέρι σας. Ναι. Θέλετε να πείτε. Ναι, σωστά. Εδώ πήγαινε μια διφάνη. Αυτή η συνάρτηση, η MySQL Fetch Array, σωστά είπε η συνάδελφος, τι κάνει? Γνωρίζει το γεγονός ότι χρησιμοποιώ MySQL για αποθήκευση. Οπότε δεν είναι πραγματικός διαχωρισμός frontend backend αυτός. Δηλαδή το backend μου, ναι, είναι ανεξάρτητο, ξέρει ότι χρησιμοποιώ το συγκεκριμένο τρόπο αποθήκευσης, δεν γνωρίζει τίποτα για τη διαπαφή, αλλά εδώ αυτός ο κώδικας γνωρίζει ποιος είναι ο τρόπος αποθήκευσης. Και άρα δεν αφορά αποκλειστικά τη διαπαφή. Δεν με καλύπτει αυτό. Και εκτός από αυτό υπάρχει και ένα δεύτερο πρόβλημα. Α, και εδώ πέρα εντάξει, εδώ γνωρίζει και το όνομα του πεδίου. Ακόμα χειρότερα. Ναι, έτσι κι αλλιώς δεν τυπώνω κάποιο password, δεν έχω τον έλεγχο σε αυτό. Εδώ το θέμα μου είναι όχι να μην μαθαίνει ο προγραμματιστής που γράφει που είναι το καθετή, αλλά να ξέρουμε να τα χωρίζουμε ξεχωριστά. Να έχουμε δηλαδή ένα μαύρο κουτί το οποίο να είναι το backend μου
και ένα μαύρο κουτί το οποίο να είναι το φρόντερ του και να επικοινωνούν μεταξύ του αυτά. Προφανώς ένας προγραμματιστής ο οποίος γράφει κώδικα εδώ πέρα θα μπορεί να ανοίξει τα αντίστοιχα αρχεία και να διαβάσει τον υπόλοιπο κώδικα. Αλλά αυτό το τμήμα κώδικα θα πρέπει να μπορεί να απευθυνθεί εδώ χωρίς να γνωρίζει τι υπάρχει μέσα. Αυτή η επικοινωνία ονομάζεται και διεπαφή. Εδώ υπάρχει και ένα δεύτερο πρόβλημα που έχει να κάνει με την έλλειψη διαφάνειας αναφοράς. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εδώ που κάνω το include αρχείο το models.shots.php δεν έχει σαφή τρόπο, ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνεί με το frontend δεν είναι ακριβώς διεπαφή, ορίζει μια μεταβλητή η οποία έχει ένα συγκεκριμένο όνομα, είναι αρκετά περίεργο. Ο σωστός τρόπος θα είναι να ορίζει μια συνάρτηση και κατά περίπτωση να μπορεί το frontend να την καλέσει όποτε τη χρειάζεται. Φανταστείτε αυτός ο κώδικας να χρειάζεται να εμφανίσει να ξαναπάρει τα ίδια δεδομένα αργότερα. Θα μπορούσε να το κάνει. Θα ήταν κάπως δύσκολο. Οπότε με τη χρήση μια συνάρτηση θα μπορούσαμε να καταφέρουμε αρκετά καλύτερα. Εδώ έχω κάνει σωστό διαχωρισμό frontend και backend. Αυτό είναι το τμήμα κώδικα που είναι το frontend. Τι έχω κάνει? Έχω φτιάξει μια συνάρτηση που λέγεται get shouts. Να δει την καλό εκεί πέρα. Αυτή ορίζεται στο models.shouts.php. Και τι κάνει? Δεν επιστρέφει πλέον ένα MySQL resource, αλλά επιστρέφει έναν απλό πίνακα. Ο οποίος τι δομή έχει? Έχει πολλές γραμμές. Κάθε γραμμή αντιπροσωπεύει ένα κείμενο που γράφει από κάποιον. Και κάθε γραμμή είναι περιφυράτης ένας πίνακας που έχει δύο στοιχεία. Το 0 είναι ποιος το έγραψε και το 1 είναι τι έγραψε. Εδώ παρατηρούμε ότι αυτός ο κώδικας δεν γνωρίζει τον τρόπο με τον οποίο αποθηκεύονται τα πράγματα αυτά. Θα μπορούσαν να αποθηκευτούν κάλλιστα σε ένα αρχείο. Θα μπορούσαν να αποθηκευτούν σε MySQL ή σε κάποια άλλη βάση δεδομένων, όπως η Microsoft SQL ή η Oracle. Αυτή είναι η διαπαφή. Αυτή η κλίση της συνάρτησης είναι το βέρος που συνδέει τα δύο κουτιά. Το μόνο που χρειάζεται να γνωρίζει αυτό το αρχείο είναι ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο παίρνω τα δεδομένα, πώς λέγεται η συνάρτηση η οποία μου δίνει τα δεδομένα, σε τι μορφή μου τα δίνει, αλλά όχι πώς μου τα δίνει. Δηλαδή, τι χρειάζεται να καλέσω, αλλά όχι πώς θα γίνει. Αυτό είναι μια βασική αρχή αφαίρεσης όταν σχεδιάζουμε το software και λέγεται και encapsulation. Δηλαδή, τι γίνεται εδώ πέρα, όταν διαβάζω αυτό το κώδικα, δεν χρειάζεται να καταλάβω πώς δουλεύει αυτή η συνάρτηση, αρκεί να ξέρω πώς λέγεται, τι παραμέτρους παίρνει και τι επιστρέφει. Αυτό είναι όλο. Ας δούμε και ορισμένοι. Τι κάνω? Ορίζω μια μεταβλητή rows που είναι ένας πίνακας, στον οποίο θα βάλω τα δεδομένα μου, τα οποία θα διαβάσω, τον οποίο δεν επιστρέφω και όλα στο τέλος. Εντάξει, αυτός ο rows περιέχει τα δεδομένα μου. Θα προσθέσω εγγραφές αυτών όσο διαβάζω το δεδομένο. Οπότε, τρέχω το ερώτημά μου πάνω. Εντάξει, περνάω από όλες τις εγγραφές χρησιμοποιώντας τη MySQL περιφερειακή, έβαλε ένα S. Περνάω από όλα τα δεδομένα μου λοιπόν με αυτόν τον τρόπο και κάθε φορά που περνάω από μια εγγραφή προσθέσω ένα στοιχείο στον πίνακα που θα επιστρέψω. Εντάξει, οπότε αυτός ο κώδικας ξέρει πώς αποθηκεύονται τα δεδομένα, ότι αποθηκεύονται σε βάση, ξέρει ποιο είναι το σχήμα, η δομή μου, αλλά δεν ξέρει τίποτα για την παρουσίαση. Ενώ ο προηγούμενος ξέρει πώς είναι η παρουσίαση, ποια γλώσσα χρησιμοποιεί για να ορίσει την επαφή χρήστη, αλλά δεν ξέρει τίποτα για τον τρόπο αποθήκευσης. Υπάρχει η επικοινωνία μεταξύ τους που είναι αυτή η συνάρτηση. Ωραία. Ερωτήσεις πάνω σε αυτό? Ναι. Άμα γίνεται αυτό πολλές φορές, θα αρχίσει να γίνει πιο αργό το πρόγραμμά μας? Ναι. Καλή ερώτηση είναι αυτή. Είναι πολύ συνηθισμένη ερώτηση. Η ερώτηση ήταν αν αυτό οδηγεί στο να γίνει πιο αργό το πρόγραμμά μας. Θα κάνω δύο φορές την επανάληψη. Μία φορά εδώ και μία φορά στο προηγούμενο εδώ. Αυτό είναι η ερώτηση από ό,τι κατάλαβα, έτσι. Ναι, και είναι ένα πίνακα παραπάνω. Είναι ένα πίνακα παραπάνω και το καθεξής. Ναι. Έχει κάποιο κάποια ιδέα για το γιατί δεν μας ενοχλεί αυτό? Ναι. Δεν χάνουμε πολύ χρόνο. Ναι, δεν χάνουμε πολύ χρόνο, αλλά χάνουμε κάποιο χρόνο. Καταρχάς, αυτό που κερδίζουμε είναι πάρα πολύ μεγαλύτερο από αυτό που χάνουμε. Εδώ πέρα έχω μια δόμηση κώδικα
που επιτρέπει σε μια μεγάλη ομάδα να δουλεύει αποδοτικά. Και αυτό που χάνω είναι πάρα πολύ μικρός χρόνος. Εδώ ισχύει μια βασική αρχή ότι... αυτό. Συνήθως ισχύει αυτό. Σε ενδιαφέρει ότι μπορείς πολύ πιο αποδοτικά να τελειώσεις αυτό που θες να φτιάξεις και να δουλέψεις και δεν σε απασχολεί τελικά ότι δεν θα τρέχει και τόσο γρήγορα. Αυτό είναι το ένα πράγμα. Και αργότερα μπορείς να το βελτιστοποιήσεις πιθανώς. Το δεύτερο πράγμα είναι ότι αυτός ο χρόνος που χάνεις είναι τόσο αμεληταίος εδώ πέρα. Δηλαδή φαντάζεσαι ότι αν έχεις ακόμα και 100 εγγραφές, φαντάζεσαι ότι αυτή η επανάληψη μπορεί να τρέξει 10 φορές σε ένα δευτερόλεπτο, αν έχω 1.000.000 εγγραφές. Δηλαδή το να τη διπλασιάσω μου χαλάει, ας πούμε, τόσο μικρό χρόνο που μπορεί να χάνεται στο δίκτυο επειδή χάλασε ένα router κάπου στην Αφρική, ας πούμε. Εντάξει, δεν με απασχολεί. Δεν με απασχολεί γιατί είναι τόσο μελιτέο που δεν θα έπρεπε να με νοιάζει. Και στη τελική ανάλυση, το ότι χρησιμοποιώ PHP από μόνο του μου χάνει πάρα πολύ χρόνο. Γιατί σε πολλά πράγματα, όπως έχω αναλύσει για παράδειγμα, η PHP μπορεί να είναι μέχρι και 100 φορές πιο αργή από τη C. Αλλά το γεγονός ότι χρησιμοποιώ PHP γίνεται ακριβώς γιατί με νοιάζει ο δικός μου χρόνος περισσότερο από το χρόνο της μηχανής. Και γι' αυτό γράφω SQL και αφήνω τα πράγματα που είναι χρονοβόρα να τα κάνει η SQL που είναι γραμμένη σε C, χωρίς να με νοιάζει εμένα. Απάντησα όμως στην ερώτησή σου. Ωραία. Πράγματι, αυτή η ερώτηση γίνεται αρκετά συχνά. Θα πρέπει να ισορροπήσετε δηλαδή ανάμεσα σε αυτό το πράγμα. Αν θέλω ο κώδικας μου να είναι maintainable ή αν θέλω να τρέχει πάρα πολύ γρήγορα για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό. Ναι. Δηλαδή όλα τα δεδομένα που περνάνε από backend σε frontend και τα αντίστροφα αποθηκεύονται δύο φορές μέσα στον υπολογιστή. Ανάλογα. Τώρα εδώ πέρα δεν τα αποθηκεύω δύο φορές. Αν πας γίνει μία φορά. Εδώ πέρα ούτως ή άλλως τη στιγμή που τρέχει το MySQL Query συνήθως διαβάζονται μια φορά τα δεδομένα και αποθηκεύονται προσωρινά. Όταν μετά τα διαβάζουμε το MySQL Fetcher, αυτό που κάνω είναι τα μεταφέρω από αυτή την προσωρινή θέση αποθήκευσης σε έναν άλλο πίνακα. Ο οποίος μετά αξιοποιείται, πήγαινε μια φορά, αξιοποιείται εδώ πέρα και αφού αξιοποιηθεί, μετά θα μπορούσα να τον διαγράψω κιόλας. Άρα δεν τα κρατάω. Η αποθήκευση γίνεται σε ένα συγκεκριμένο χώρο, MySQL. Όταν τα διαβάζω, μπαίνουν σε μια προσωρινή θέση, μεταφέρονται σε μια άλλη, εμφανίζονται, καταστρέφονται. Σας κάλυψα. Κάποια άλλη ερώτηση σχετικά με αυτό, front-end, back-end. Ωραία, ας δούμε και ένα ακόμα παράδειγμα. Πού είναι το παράδειγμα. Υπενθυμίζουμε ξανά αυτά τα πράγματα. Ρίξτε τα μία ματιά. Τι είναι τα models, ουσιαστικά. Άλλη μία. Τι είναι το front, το front and back. Ωραία, το προχωρώ. Νόμιζα ότι είχα ακόμα παράδειγμα, γιατί δεν είναι. Εντάξει. Ναι, αυτό. Ωραία, θα αναγκηρίσουμε μετά στα υπόλοιπα. Προχώρα το λίγο. Λοιπόν, εδώ έχω πάλι ένα κώδικα από το προηγούμενο μάθημα, το οποίο είναι το αρχείο, το οποίο δημιουργεί ένα post και στο οποίο έχω backend και έχω τη frontend και έχω και άλλα ωραία. Εντάξει, μην προχωρήσει λίγο παρακάτω. Υπάρχει κάποια ιδέα για το πώς θα έπρεπε να το χωρίσουμε αυτό? Πώς θα μπορούσα να το δομήσω σωστά ώστε να υπάρχει ο σωστός διαχωρισμός, ώστε να μην ξέρουν τα αρχεία του backend τι γίνεται στο frontend και τα αρχεία του frontend για το τι γίνεται στο backend. Παρατηρήστε ότι το header location index.php είναι θέμα frontend, γιατί αφορά τη διαπαφή του χρήστη. Αφορά ότι πάω το χρήστη σε μια άλλη σελίδα. Δεν έχει να κάνει με τον τρόπο που αποθηκεύω τα δεδομένα που τα επεξεργάζουμε. Ναι,
Στο backend θέλεις μια τέτοια συνάρτηση, φαντάζομαι. Ναι, γιατί είναι γκρουπ στο κόμμα. Ναι. Ωραία. Καλή ιδέα είναι αυτή. Για να μπορούμε να φτάνει. Εδώ πέρα παρατηρήστε επίσης ότι διαβάζω τα δεδομένα από το post, είναι επίσης frontend. Γιατί έχει να κάνει με το ότι επικοινωνώ με το χρήστη με τον συγκεκριμένο τρόπο. Εντάξει. Αν δεν τα παρήγαγα με HTML, αν δεν παρήγαγα HTML, θα τα διάβαζα πιθανώς με άλλους τρόπους. Φανταστείτε ότι για μια συγκεκριμένη εφαρμογή, για παράδειγμα και αυτήν εδώ την post, ότι φτιάχνω δύο επαφές χρήστη. Μία είναι μια ιστοσελίδα και άλλη είναι ένα πρόγραμμα το οποίο τρέχει στο δίκτυο. Στην περίπτωση και των δύο, το bucket μου θα είναι το ίδιο. Η βάση, το τρόπος αποθήκευσης στη βάση θα είναι ο ίδιος. Αλλά το post θα ισχύει μόνο για την εφαρμογή τύπου HTML. Ας το κάνουμε και διαγραμματικά. Φανταστείτε αυτή την εφαρμογή, η οποία έχει μία-δύο επαφή σε HTML και μία επαφή σε πρόγραμμα. Αυτές θα επικοινωνούν με το ίδιο βάθο. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να διαβάσω τη μεταβλητή post. Ενώ θα διαβάσω κάποια άλλα πράγματα προφανώς. Οπότε η χρήση της μεταβλητής post εκεί πέρα είναι θέμα front. Ενώ το SQL ερώτημα είναι κοινό και για τα δύο. Είναι backend. Εντάξει, ας δούμε τη λύση αυτό. Λοιπόν, έχω κάνει μία συνάρτηση η οποία αποθηκεύει. Εντάξει, παίρνει τα δεδομένα που χρειάζεται και κάνει αυτό που πρέπει. Είπε ο συνάδελφος να βάλουμε εδώ και να μας επιστρέφει αν έγινε επιτυχώς ή όχι, θα μπορούσαμε να το κάνουμε πράγματι. Για προφορά το μία. Ωραία. Οπότε έτσι θα τη χρησιμοποιούσε. Παρατηρήστε εδώ ότι στο front-end δεν γνωρίζει πάλι έτσι, τίποτα σχετικά με τη βάση δεδομένων που αποθηκεύω τα πράγματά μου. Και παρόλα αυτά κάνει το header location index, εμφανίζει το αντίστοιχο HTML, παίρνει τα δεδομένα του χρήστη και κρατάει ένα session. Εντάξει. Και πηγαίνει πίσω. Και εδώ δεν γνωρίζει τίποτα σχετικά με το post και το get. Ναι. Έγινε μια μπροστά. Θα το περιγραφώ. Γιατί γράφεται models, models, shout. Ναι, είναι λάθος αυτό. Γιατί γράφεις εδώ. Το γράψει δύο φορές. Ωραία. Η διαπαφή εδώ πέρα, ανάμεσα στο front-end και στο back-end, είναι από τη μία το include, που λέει include models, και το δεύτερο είναι το save shout. Εντάξει. Και μέρος της διαπαφής είναι το γεγονός ότι παίρνει δύο παραμέτρους, που η πρώτη είναι το ID του χρήστη και η δεύτερη είναι το shout το οποίο θέλω να εμφανίσω, το κείμενο αυτό που θέλω να εμφανίσω. Και το γεγονός ότι δεν επιστρέφει τίποτα είναι επίσης μέρος της διαπαφής. Αυτό είναι το τι κάνει το backend μου. Το πώς το κάνει δεν χρειάζεται το frontend να το γνωρίζει. Δηλαδή η γνώση που έχει το frontend σχετικά με το backend είναι απλά το σύνολο των συναρτήσεων που υπάρχουν, πώς λέγονται, τι ορίσματα παίρνουν και τι επιστρέφουν. Αλλά όχι πώς κάνουν τη δουλειά που κάνουν. Αυτό. Ναι. Ναι, η ερώτηση είναι καλή. Η ερώτηση λέει πού θα κάνω τα include μου. Μπορώ να τα κάνω πάνω-πάνω στην εφαρμογή μου. Πρέπει να τα κάνω εκεί που τα χρειάζομαι. Αυτό είναι ένα θέμα που εξαρτάται από την εφαρμογή σας. Δηλαδή, είναι δική σας απόφαση, είναι θέμα δόμησης πράγματι. Συνήθως, ο τρόπος που γίνεται αυτό στη βιομηχανία είναι έχω κάποια βασικά αρχεία τα οποία χρησιμοποιούνται από όλο τον κώδικα μου. Κάποιες βασικές συναρτήσεις του backend, ας πούμε η σύνδεση με τη βάση δεδομένων, τα οποία γίνονται include πάντα και παντού, και κάποια άλλα αρχεία τα οποία κάνουν άλλες λειτουργίες, όπως αυτό που ποστάρει, ας πούμε, κάποιες shouts, το οποίο θα γίνεται include κατά περίπτωση. Αυτό συνήθως γίνεται για λόγους οργάνωσης από τη μία και απόδοσης από την άλλη. Εντάξει, σας κάλυψα. Ωραία. Νομίζω ότι είναι αυτά από αυτά. Πριν προχωρήσουμε σε αυτό, υπάρχει κάποια ερώτηση πριν προχωρήσουμε σχετικά με το frontend και το backend, με το διαχωρισμό αυτό. Ωραία. Ας δούμε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με το τι είναι frontend και τι είναι backend.
Το πρώτο λέει εμφάνιση μηνύματος σφάλματος, ότι δεν έχεις κάνει login και άρα δεν μπορείς να στείλεις ένα μήνυμα. Αυτό θα ήταν front-end ή back-end. Ο κώδικας που το κάνει αυτό θα πρέπει να μπει στο front-end ή στο back-end. Ναι. Γιατί. Σωστά. Με τη διαπαφή, ναι, θα το έλεγα. Ωραία, πολύ σωστά. Το δεύτερο που λέει ανάλυση δεδομένων get και ανάλυση δεδομένων post, και το τρίτο. Αυτό θα ήταν θέμα front-end ή back-end. Και γιατί. Ναι. Όπως είπαμε και πριν, είναι front-end. Γιατί σημαίνει ότι ξέρουμε ότι χρησιμοποιούμε HTML. Αχα. Και HTTP συγκεκριμένα. Σωστά. Σωστά, είναι front-end. Η προσθήκη εγγραφή στη βάση δεδομένων για το ότι έγραψε κάτι, ένα κείμενο. Είναι front-end ή back-end. Ο κώδικας αυτός που τρέχει αυτό το ερώτημα προσθήκης εγγραφή θα πρέπει να μπει πού, στα models ή εκτός των models. Ναι. Είναι στο back-end, γιατί έχει κάνει την εγγραφή των δεδομένων. Σωστά. Είναι ναι, λογική back-end, όπως είπε και ο συνάδελφος. Πολύ σωστά, έχει να κάνει με την αποθήκευση των δεδομένων. Και γνωρίζει πράγματα ότι θα πρέπει να ξέρει ποια βάση χρησιμοποιούμε, τη δομή μας. Εντάξει, εμφάνιση λέει του view το οποίο αν το πατήσω αποθηκεύει. Ναι. Είναι front-end, γιατί έχει να κάνει με τη διαπαφή. Σωστά, έχει να κάνει με τη διαπαφή, είναι front-end. Χρήση MySQL Fetch Array για ανάγνωση δεδομένων από την βάση δεδομένων. Ναι. Είναι back-end, επειδή προϋποθέτει να ξέρουμε τη βάση χρησιμοποιούμε. Πολύ ωραία, ναι. Ακριβώς. Είναι backend επειδή πρέπει να ξέρουμε ποιο είναι το είδος της βάσης δεδομένων που χρησιμοποιούμε, ότι είναι MySQL. Έβρεση μέσου όρου βαθμολογιών μαθητών. Ναι. Backend, γιατί αφορά την επεξεργασία δεδομένων και πώς προκύπτουν αυτές. Σωστά. Δεν χρειάζεται να το παραλάβω, πώς το κάνουμε. Χρωματισμός γραμμάτων διαπαφής με κόκκινο χρώμα. Ωραία, ακριβώς. Είναι front-end, έχει να κάνει με τη διαπαφή, έτσι. Ωραία. Η δεύτερη μεγάλη ιδέα, το MVC. Πόσο χρόνο έχουμε? 10, ωραία. Ο διαφορετικός front-end bucket μας καλύπτει σε αρκετά επίπεδα. Μας δίνει μια πολύ δυνατή οργάνωση κώδικα πλέον και μπορούμε να φτιάξουμε σοβαρές εφαρμογές αξιόλογου μεγέθους. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ένα ακόμα μπέρδεμα, το οποίο θα ήταν καλό να ξεχωρίσουμε. Τα views και τα controllers, που μέχρι στιγμής τα λέμε front-end, αλλά είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Τι είναι? Το view είναι η παραγωγή της διαπαφής χρήστη. Ο controller είναι η συλλογή δεδομένων και οι απαραίτητες μιλήσεις. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη ιδέα, χρησιμοποιείται σε κάθε τομέα λογισμικού, είτε λέγεται web, είτε λέγεται desktop εφαρμογές, video games, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Η ιδέα είναι ότι αντί να έχω front-end το οποίο κάνει κλίση στο bucket και άρα πρέπει να διαβάσει τα δεδομένα που χρειάζεται τη στιγμή που τα χρειάζεται και πρέπει να γνωρίζει σχετικά με αυτό το API, δεν θα το κάνω έτσι, θα χωρίσω αυτή τη λογική. Ας το δούμε πιο αναλυτικά. Λοιπόν, τι είναι τα views? Τα views είναι κώδικας, καθαρά HTML στην περίπτωσή μας, καθαρά διεπαφής χρήστη, μαζί με την προσθήκη κάποιες PHP, η οποία κάνει μόνο τα απαραίτητα για τη δημιουργία της διεπαφής χρήστη. Δηλαδή, τι μπορεί να κάνει? Να κάνει ένα for each, το οποίο θα επαναλαμβάνει και θα περνάει από κάποιες εγγραφές ώστε να εμφανίσει πολλές φορές, ας πούμε, στοιχεία λίστας. Ή μπορεί να κάνει κάποια ifs για να δει αν κάποιο τμήμα της διεπαφής θα εμφανιστεί ή όχι. Αυτά είναι τα views. Είναι ένα τμήμα του front-end. Πάμε παρακάτω. Λέγονται και templates, αυτά θα μπορείτε να το δείτε. Τα templates συχνά είναι, θα τα δείτε, μοιάζουν πάρα πολύ με σκέτο HTML και με μικρές παρεμβολές κώδικα PHP. Πάμε παρακάτω. Controllers. Εδώ είναι η σημαντική ιδέα. Τι κάνει ένας controller? Ο controller είναι το αρχείο στο οποίο, το οποίο τρέχει ο χρήστης. Τρέχει όταν μπαίνει ο χρήστης σε μια συγκεκριμένη διεύθυνση. Ωραία, με αυτή τη δομή
αυτό που γίνεται είναι το εξής. Αυτό το αρχείο είναι ένα μικρό αρχείο το οποίο κάνει από τη μία τις κλήσεις στα απαραίτητα models για να τραβήξει τα δεδομένα που χρειάζεται, πρώτον, και δεύτερον, κάνει τις απαραίτητες κλήσεις στα views ώστε να εμφανίσει τη σωστή διαπαφή. Και επίσης αυτό εδώ, αυτό ο controller, αναλαμβάνει να πάρει τα δεδομένα από το χρήστη και να δώσει πίσω τις απαντήσεις που χρειαζόμαστε. Εντάξει, που θα είναι η διαπαφή, οι απαντήσεις των δεδομένων και το καθεξής. Ωραία. Αυτή είναι η δομή. Βλέπετε, έχει φύγει το βέλος ανάμεσα στα views και τα models. Και είναι κάτι πολύ πιο καθαρό. Έχω τον Apache μου, ο οποίος επικοινωνεί αποκλειστικά με τους controllers. Ο controller μου είναι κάτι πάρα πολύ μικρό και επικοινωνεί με τα views και επικοινωνεί με τα models. Κατά κανόνα, δίνει τις πληροφορίες, παίρνει τις πληροφορίες από το χρήστη, δίνει κάποιες πληροφορίες στα models, παίρνει δεδομένα από τα models ως απάντηση. Τα models κάνουν την επεξεργασία, την αποθήκευση, την ανάκτηση και μετά αυτά τα δεδομένα τα δίνει στα views ώστε να δημιουργήσουν τη σωστή διεπαφή και τέλος στέλνει αυτή τη διεπαφή πίσω στον χρήστη. Ναι. Ενδιαφέρει αυτό με αυτό που κάναμε πριν, στο προηγούμενο παράδειγμα. Δηλαδή, εμείς αυτό δεν κάναμε. Ναι, η διαφορά είναι ότι τώρα έχουμε διαφορισμό controller και view. Ενώ προηγουμένως λέγαμε front. Τώρα έχουμε χωρίσει αυτά τα δύο πράγματα, σε δύο διαφορετικά τμήματα. Ωραία, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, εδώ έχω τον κώδικα που είδαμε και πριν, που είπαμε ότι έχει σωστό χωρισμό front-end back-end, που είπαμε ότι είναι front-end, αλλά να κάποια τμήματα τα οποία είναι views και κάποια τμήματα τα οποία είναι controllers. Ο controller είπαμε ότι κάνει, διαβάζει τα δεδομένα του χρήστη, ελέγχει τη σύνοδο, ρυθμίζει το που θα πάει, εντάξει. Άρα, και κάνει και τις κλήσεις έτσι στο back-end. Άρα, εκεί που γράφω save shout, το γεγονός ότι γίνεται η κλήση, ότι έχει αυτή τη δομή, είναι μέρος του controller. Το γεγονός ότι διαβάζω την πώς μεταβλητή είναι controller. Το ότι μεταφέρω σε εκείνη τη σελίδα είναι controller. Το view είναι η διαπαφή χρήστη καθεαυτή. Άρα το συγκεκριμένο κείμενο. Πάμε παρακάτω. Εδώ, πάλι, έχω. Τι γίνεται εδώ πέρα. Είναι το αρχείο το οποίο δημιουργεί, είναι η φόρμα δημιουργίας χρήστη. Εμφανίζει. Να δώσουμε ένα όνομα χρήστη, ένα τοπικό ας πούμε, για να δημιουργήσουμε λογαριασμό. Ωραία, τι γίνεται εδώ πέρα, μπορώ να περάσω μία παράμετρο username, η οποία λέει τι, λέει ότι θα συμπληρωθεί το συγκεκριμένο όνομα αυτόματα στο συγκεκριμένο πεδίο. Τι χρησιμότητα θα μπορούσε να έχει αυτό. Πάω σε μια σελίδα στην οποία δεν έχω λογαριασμό. Πάω να γράψω ένα σχόλιο και μου λέει γράψε το σχόλιο σου και το όνομά σου. Αφού γράψω το σχόλιο μου, με πάει στη σελίδα να φτιάξω το λογαριασμό, οπότε συμπληρώνεται αυτόματα το συγκεκριμένο πεδίο και αφού φτιάξω το λογαριασμό, αποθηκεύεται και το σχόλιο μου. Σε αυτήν την εφαρμογή έχει νόημα να έχω μια παράμετρο get που λέγεται username, η οποία είναι το όνομα που συμπλήρωσε στην προηγούμενη φόρμα για να είναι αυτόματα συμπληρωμένο. Και τι κάνει αυτό το κώδικα. Ελέγχει πρώτα αν αυτό το όνομα χρήστη το έχει κάποιος άλλος. Αν το έχει ήδη κάποιος άλλος, λέει, κοίτα να δεις, το έχει κάποιος άλλος. Διαφορετικά, μου συμπληρώνει αυτόματα το όνομά μου. Ενώ αν δεν της έχω δώσει κανένα όνομα, οπότε έχω πάει κατευθείαν στη φόρμα μου, μου βάζει απλά ένα κενό πεδίο. Εντάξει, είναι κατανοητό όπως λέει αυτό. Τα δύο αυτά τα inputs, γιατί δεν είναι view. Γιατί δεν είναι τι? View. Δηλαδή, γιατί δεν είναι. Ναι, είναι view. Είναι view. Ένα έδειξα, εντάξει, και τα υπόλοιπα είναι. Όλος ο κώδικας που είναι σε ροζ είναι views. Υπήρχε κάποια άλλη ερώτηση? Ό,τι θέλει να ρωτήσετε σχετικά με πώς δουλεύει αυτό. Να το δούμε ξανά λίγο γρήγορα. Η πρώτη γραμμή ελέγχει αν έχω περάσει ένα όνομα χρήστη. Πήγαινε το κωδικό. Ωραία. Αν έχω περάσει ένα όνομα χρήστη, θέλω να το συμπληρώσει. Υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Είτε να υπάρχει ήδη ένας λογαριασμός που έχει αυτό το όνομα, είτε να μην υπάρχει. Ωραία, αυτό τον έλεγχο θα το κάνω τώρα. Πρέπει να φανερώσω στη βάση δεδομένων.
αυτό το ερώτημα βρίσκει το user ID εκείνου που έχει αυτό το όνομα. Εντάξει, το βάζω εδώ πέρα και το περιορίζω σε ένα. Αν επέστρεψε κάτι στον πίνακα αποτελέσματος, που σίγουρα θα είναι το πολύ μία γραμμή, εμφανίζω, υπάρχει το όνομα χρήστη και βάζω ένα κενό πεδίο input. Στη διαφορετική περίπτωση, εμφανίζω ένα input το οποίο έχει ήδη συμπληρωμένο αυτό που, έχω περάσει σαν παράμετρο. Ενώ τέλος, αν δεν έχω δώσει καμία παράμετρο, εμφανίζει ένα κενό πεδίο επιμέρους. Εντάξει. Ωραία, εδώ πέρα υπάρχει αυτή η σαλάτα. Το κώδικα του model μου είναι εκεί πέρα που λέω MySQL numRows, εκεί που λέω MySQL Query, το ίδιο το ερώτημα. Το view μου είναι HTML κώδικα μου. Ο controller μου είναι εκεί που διαβάζω την GET. Οπότε τα έχω πλέξει και τα τρία. Ναι. Το κάτω GET δεν είναι controller. Είναι και αυτό το controller. Έχω δώσει τρία παραδείγματα κώδικα. Για το ένα και το καθένα, έτσι. Το get πάνω-πάνω είναι controller, το MySQL query, το MySQL numRows είναι model. Και τα τρία inputs είναι views. Έτσι. Ωραία. Πού θα το ξεχωρίσουμε τώρα αυτό. Σε model, view και controller. Ο controller, είπαμε, θα είναι το αρχείο το οποίο καλεί ο χρήστης. Άρα αυτό που τρέχει στη διεύθυνση URL. Το view θα είναι ένα ξεχωριστό αρχείο το οποίο θα γίνεται include από το controller και θα παράγει την επαφή. Και το model θα είναι ένα ξεχωριστό αρχείο που και αυτό θα γίνεται include και θα έχει τις απαραίτητες συναρτήσεις για να κάνουμε επεξεργασία, αποθήκευση και ανάκτηση δεδομένων. Ας το δούμε. Ο controller. Πολύ απλός και πολύ μικρός. Τι κάνει. Όλες οι δύο μεταβλητές που θα χρησιμοποιηθούν στο view, την exists και την username. Διαβάζει την get μεταβλητή από το χρήστη, που είναι δεύτερη. Ναι, εντάξει, χρησιμοποιεί την απαραίτητη διαπαφή με το backend, με το model που κάνει κλειδί στο απαραίτητο αρχείο, κάνει την απαραίτητη κλίση της απαραίτητης συνάρτησης που λέγεται username exists, περνάει τα δεδομένα που έχει διαβάσει από το χρήστη και ορίζει αυτές τις δύο μεταβλητές. Η exists μας λέει αν υπάρχει το όνομα ή αν δεν υπάρχει, true false, και η username μας λέει ποιο ήταν το όνομα που έγραψε ο χρήστης. Αυτές οι μεταβλητές θα χρησιμοποιηθούν αργότερα από το view που λέγεται register, αυτό, που είναι ένα ξεχωριστό αρχείο. Περίμενε λίγο να το δούμε. Ναι. Είναι υποχρεωτικό να οριστεί πάνω με το username. Δεν μπορούσε να ορίσετε το username ίσο. Καλή ερώτηση. Εδώ πέρα το username αυτό, σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί η get παράμετρος, δεν θα οριστεί ποτέ αν βγάλεις την γραμμή. Άρα αυτό που λέω είναι ουσιαστικά για να το καταλαβαίνω. Αυτό κάνει. Αν έχει οριστεί, τότε την ορίζω σε αυτό που έχει γράψει ο χρήστης. Διαφορετικά την ορίζω στο κενό αλφαρυθμητικό. Ένα αλλακτικός τρόπος, το γράφω παραπάνω και μετά αλλάζω την τιμή του. Αν όμως δεν έχει οριστεί, τότε δεν αλλάζω την τιμή του και μένει κενό. Ο λόγος που το κάνω είναι για να μην έχω παραπάνω κώδικα. Να είναι πιο επανάγνωστο. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Το model μου ορίζει μια συνάρτηση, εντάξει αυτό θα είναι στο φάκελο model, στο αρχείο user.php που χειρίζεται τους χρήστες, έχει όλες τις συναρτήσεις που χειρίζονται τους χρήστες εδώ πέρα. Και μία από αυτές είναι αυτή, username exists. Θα έχει το ερώτημα και εντάξει το ενδιαφέρον εδώ είναι και η τελευταία γραμμή λίγο ίσως. Τι κάνει, λέει αν το MySQL numRows είναι ίσο με ένα, αν είναι ίσο επιστρέφει true, διαφορετικά επιστρέφει false. Εντάξει επιστρέφει την αληθοτιμία αυτής της αποτίμησης της ισότητας. Ωραία. Τώρα, τα models, ο τρόπος με τον οποίο τα χωρίζουμε είναι ο εξής. Συνήθως φτιάχνουμε ένα αρχείο μέσα στο φάκελο models για κάθε είδος αντικειμένου το οποίο τα δεδομένα θα χειριζόμαστε, που συχνά αντιστοιχεί και σε πίνακα και στη βάση. Οπότε θα έχω ένα αρχείο το οποίο χειρίζεται τους χρήστες, για παράδειγμα. Μπορεί να ελέγξει αν ένας χρήστης υπάρχει, που θα το κάνει με μια κλίση στη βάση δεδομένων, αλλά μπορεί να κάνει και κάτι που να έχει να κάνει μόνο με τα δεδομένα, όπως για παράδειγμα να ελέγξει αν ένα όνομα χρήστη είναι έγκυρο.
Αν έχει, ας πούμε, τουλάχιστον τρεις χαρακτήρες και αρχίζει από, από λατινικό χαρακτήρα και δεν περιέχει ελληνικούς χαρακτήρες. Δεν ξέρω τι θα μπορούσατε να κάνετε. Το οποίο δεν χρειάζεται απαραίτητα βάση δεδομένων. Άρα τα models επικοινωνούν με τη βάση, μπορεί και να μην χρειάζεται όπως να επικοινωνήσουν. Έτσι. Για να χειρίζομαι τώρα τα posts, θα είχα συνήθως ένα άλλο αρχείο μέσα του φάκελου models. Ωραία. Κατανοητός εξάρθρο κώδικας. Okay. Πάμε παρακάτω. Και το view. Τι κάνει. Χρησιμοποιεί αυτές τις δύο μεταβλητές. Είναι καθαρός, σχεδόν καθαρός κώδικας HTML. Η PHP μου εδώ πέρα, το μόνο που κάνει είναι να ελέγχει τις απαραίτητες μεταβλητές ώστε να εμφανίσει τα αντίστοιχα πράγματα. Αν υπάρχει το όνομα, γράφει ότι υπάρχει ήδη. Σε κάθε περίπτωση εμφανίζει ένα input, το οποίο έχει βάλει το username που μπορεί να είναι κενό ή και όχι κενό. Μάλλον πρέπει να κάνουμε μια αλλαγή εδώ. Για ποιο είναι το πίσω. Ναι, εκεί. Αν εξίσει πρέπει να το ρίξει. Κάτσε να το. Ναι, είναι λίγο περιοριστικό. Ωραία, αυτό λοιπόν. Οπότε το input εμφανίζεται σε κάθε περίπτωση. Και αυτό θα ήταν το view. Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Αν το view ήταν ένα μεγάλο αρχείο HTML. Αν το view, ναι. Και γνωρίζουμε τώρα εμείς βλέποντάς ότι έχει απαιτήσεις να υπάρχει κάπου πιο πριν μια μεταβλητή exists και μια μεταβλητή username. Ναι. Αλλά αυτό δεν είναι προφανές σε κάποιον που γράφει αυτό το controller. Πώς θα το δείξουμε. Πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ καλή ερώτηση. Ναι, το πάρα πολύ καλή ερώτηση. Η ερώτηση είναι εξής, η παρατήρηση μάλλον. Εδώ έχω ένα view το οποίο χρησιμοποιεί τη μεταβλητή username και τη μεταβλητή exists. Αν έχω ένα μεγαλύτερο αρχείο, μπορεί εδώ να είναι εύκολο, αλλά σε ένα μεγαλύτερο αρχείο αυτό είναι πολύ δυσκίνητο. Πράγματι. Το πρόβλημα εδώ πέρα είναι ότι το view ξέρει αυτές οι μεταβλητές ότι ορίστηκαν από το controller και ο controller θα πρέπει να ξέρει ποιες μεταβλητές χρησιμοποιεί το view. Πολύ σωστή παρατήρηση. Ο τρόπος με τον οποίο δουλεύει αυτό είναι να το σκεφτείτε ως εξής. Οι μεταβλητές αυτές είναι το API ανάμεσα στο view και στο controller. Αν θα κάνετε μια σοβαρότερη υλοποίηση, αυτές θα πρέπει να σκεφτείτε με έναν τρόπο να τις ορίζετε με σαφήνεια. Τουλάχιστον δηλαδή για κάθε view να γράφει με κάποιο τρόπο ποιες είναι οι μεταβλητές που θα χρησιμοποιεί, έτσι ώστε το controller να ξέρει τι να ορίσει. Και ουσιαστικά ορίζεται τη σχέση ανάμεσα στο view και στο controller. Ένας τρόπος να γίνει πιο σαφές αυτό είναι να φτιάξετε μια συνάρτηση η οποία τι να κάνει, να παίρνει ένα όνομα αρχείου και να το κάνει include. Και αυτή η συνάρτηση να είναι υπεύθυνη για τα views. Και να παίρνει και δεύτερη παράμετρο, ένα πίνακα ο οποίος περιέχει τις μεταβλητές τις οποίες θα χρειαστεί το view. Και το view να χρησιμοποιεί μόνο αυτές, ώστε να είναι εντελώς ξεχωριστές. Αυτός θα ήταν ένας ορθότερος τρόπος δόμησης. Σε κάλυψα. Θες να το συζητήσουμε και στο διάλειμμα. Ωραία. Ωραία. Ας κάνουμε και αυτά, ώστε μετά να κάνουμε το παράδειγμα. Ωραία. Οκ. Okay. Παρόμοια ερωτήματα, αλλά τώρα έχουμε διαχωρισμό front-end σε views και σε controllers. Εντάξει. Εμφάνιση μηνύματος φάρμακος. Αυτό από ποιο τμήμα κώδικα θα γίνει. Ναι. Σωστά, από view. Ανάλυση δεδομένων get, ανάλυση δεδομένων post. Ναι. Το controller. Σωστά, το controller. Προσθήκη και εγγραφή στην βάση δεδομένων. Ναι. Models, σωστά. Εμφάνιση του view από αποθηκεύει. Ναι. Από το view, σωστά. Χρήση MySQL Flex Array για ανάγνωση δεδομένων. Ναι. Model, ωραία. Έβριξη μέσου όρου βαθμολογιών. Ναι. Από το model πάλι, σωστά. Χρωματισμό των γραμμάτων διαμορφή με κόκκινο χρώμα. Ναι. Από το view, ωραία. Και τώρα το include to view. Ποιο θα κάνει include to view. Ναι. Controller. Το controller, ωραία. Και το include to model. Πάλι controller. Το controller, σωστά. Ωραία. Λοιπόν,
Εδώ είναι 2K. Η διαφορά είναι ότι το πρώτο έχει παχύ controller, ενώ το δεύτερο έχει λεπτό controller. Ο controller είναι κάτι που ενώνει τα views σου με τα modules, οπότε είναι το ενδιάμεσο στρώμα. Ο λόγος που χρησιμοποιεί το PHP εδώ πέρα είναι ο εξής. Υπάρχει ένα framework σε PHP, το οποίο θα μπορούσα να το χρησιμοποιήσετε αν θέλετε σε μεγαλύτερες εφαρμογές, που λέγεται Cake. Και σας αναγκάζει να χρησιμοποιήσετε αυτή τη δόμηση, αλλά μπορείτε να τη φτιάξετε και μόνοι σας βέβαια. Υπάρχουν και άλλα τέτοια frameworks. Αυτό το πήρα από τη σελίδα του Cake και δείχνει ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να γράφουμε. Με μικρούς controllers, μεγαλύτερα views και ακόμα μεγαλύτερα models. Ενώ ο κακός τρόπος θα είναι στο controller να βάλω τα πάντα. Ο controller αυτό που κάνει πρέπει να είναι απλά ένα στρώμα επικοινωνίας ανάμεσα στα views και στα models. Να καλεί τα models για να παίρνει τα δεδομένα, να τα δίνει στα views για να παράγουν τη διαπαφή. Ωραία. Την επόμενη ώρα θα φτιάξουμε το παράδειγμα που είχαμε κάνει την προηγούμενη φορά σε δόμηση front-end και back-end με σωστό διαχωρισμό. Οπότε ας κάνουμε 10 λεπτά διάλειμμα και επανερχόμαστε. Έχω δύο βιβλία. Το ένα είναι το Pragmatic Programmer και το άλλο είναι το Design Patterns. Αυτό μπορεί να το έχετε ακούσει, είναι πάρα πολύ γνωστό βιβλίο. Λέγεται και Gang of Four. Αν θέλετε να εμβαθύνετε σε δόμηση κώδικα, είναι ένα πολύ καλό βιβλίο. Ο τρόπος με τον οποίο έχει γραφτεί είναι έχει πολλούς διαφορετικούς τρόπους με τον οποίο μπορούμε να δομήσουμε τα κώδικά μας για να πετύχουμε διάφορους σκοπούς. Όπως να δημιουργούμε δεδομένα, να ανταλλάσσουμε δεδομένα, οτιδήποτε θέλετε, υπάρχει εδώ μέσα. Αλλά είναι ένα βιβλίο αρκετά δύσκολο για όσους δεν έχουν εμπειρία σε κώδικα. Οπότε θα σας πρότεινα να το διαβάσετε οπωσδήποτε, αλλά αφού φτιάξετε μια μεγαλύτερη εφαρμογή για πρώτη φορά, όπως η τελική εργασία. Ωραία. Το πραγματικό πρόβλημα έχει να κάνει με το πώς δουλεύω ως μέρος μιας ομάδας. Οπότε αν σας ενδιαφέρει αυτό, αλλά και πάλι έχει νόημα αφού δείτε αυτά τα πράγματα στην πράξη. Γιατί τα προβλήματα τα οποία θέτει θα τα καταλάβετε μόνο αν δουλέψετε σε λογικό στην πράξη. Όπως είχαμε πει και όλες, η τελική εργασία θα είναι μια πρακτική, πώς το λένε, μια εφαρμογή που θα είναι πλήρης. Και θα χρειαστεί να την κάνετε σε ομάδες των τριών ή περισσότερων ατόμων. Και επειδή θα χρειαστούν αρκετά πράγματα να γίνουν εκεί πέρα, θα πρέπει να χωρίσετε τις εργασίες σας. Και το αποτέλεσμα θα είναι μια κάπως μεγαλύτερη εφαρμογή από αυτές που έχετε γράψει. Οπότε θα δείτε αυτά τα πράγματα, τα οποία λέγονται εδώ μέσα. Και αφού τελειώσετε, θα μπορείτε να τα διαβάσετε κιόλας αν σας ενδιαφέρει να μαθαίνετε. Όποιος θέλει να τα κοιτάξει ή έχει και ήδη μεγαλύτερη εμπειρία και θέλει να δει τι λένε. Μπορεί να το δείτε στο τέλος του μαθήματος σήμερα. Ωραία. Τώρα ας κάνουμε ένα παράδειγμα. Είχαμε φτιάξει αυτή την εφαρμογή. Έχουμε φτιάξει αυτή την εφαρμογή, η οποία είναι αυτή που δείξαμε την προηγούμενη φορά. Μπορείς να φτιάξεις ένα λογαριασμό και να γράψεις πράγματα. Δουλεύει, φαντάζομαι, για αυτό που θες. Ωραία. Όχι. Εντάξει, γιατί όχι αυτό το λίγο. Αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι αυτή την εφαρμογή η οποία δουλεύει. Σε λίγο θα δουλεύει. Να την δομήσουμε σωστά, έτσι ώστε να μπορούμε να συνεχίσουμε να την αναπτύσσουμε και στην ανάπτυξή της να έχουμε ταχύτητα, να μπορούμε να την αλλάξουμε, να είμαστε ευέλικτοι και να μπορούμε να συνεργαστούμε με μια μεγαλύτερη ομάδα. Και επίσης οι ίδιοι σε ένα μήνα αν έρθουμε να τη δούμε, να μπορούμε να καταλάβουμε τι κάνει το κάθε πράγμα, πώς το κάνει και να τη βελτιώσουμε. Ναι. Μπορεί να κάνουμε το Zoom. Ναι, μπορούμε. 2 λεπτά να διορθώσουμε αυτό το προβληματάκι που υπάρχει. Πάλι ένα μέσο εκεί που έχει λέει. Στο μάσκελ και όλοι που δημιουργεί το κόμμα. Με την ευκαιρία θέλω να σας
σου πω κιόλας ότι σχετικά με την τελική εργασία θα δώσουμε κάποια παραδείγματα θεμάτων. Δεν θα είναι ένα θέμα. Θα μπορείτε να διαλέξετε. Αλλά θα ήταν καλό να αποφασίσετε μόνοι σας για το θέμα που θέλετε να φτιάξετε. Συζητήστε με τα άτομα που θέλετε να συνεργαστείτε, αποφασίστε ποιοι είναι αυτοί που θέλετε να συνεργαστείτε και αποφασίστε και τι είναι αυτό που θέλετε να φτιάξετε. Μια πλήρης web εφαρμογή. Η οποία να χρησιμοποιεί μια βάση, να κάνει ένα που δείχνουμε. Ό,τι θέλετε μπορεί να είναι αυτό. Μπορεί να είναι μια εφαρμογή, ας πούμε, σαν το Twitter, που φτιάχνει λογαριασμούς και ακολουθείς κάποιους ανθρώπους και βλέπεις αυτά που γράφουν. Μπορεί να είναι μια εφαρμογή σαν το Flickr που ανεβάζεις εικόνες και όλοι βλέπουν τις εικόνες σου, εσύ βλέπεις τις δικές σου και ούτω καθεξής. Μπορεί να είναι μια εφαρμογή τύπου forum που μπορώ να ανοίξω ένα topic και να γράψω μέσα και να έχω λογαριασμό. Ό,τι σας αρέσει εσάς. Αν έχετε κάποια ιδέα, να μου πείτε να συζητήσουμε αν το θέμα σας είναι κατάλληλο και θα σας προτείνουμε κι εμείς. Αλλά το καλύτερο είναι να συζητήσετε μεταξύ σας και να αποφασίσετε. Ωραία, είμαστε εκεί με την εφαρμογή. Τώρα αυτό που θα κάνουμε είναι θα την δομήσουμε σωστά, θα χωρίσουμε τα τμήματα κώδικα, καταρχάς σε front-end και back-end, το πιο βασικό. Οπότε, ο τρόπος που θα γίνει αυτό, αυτό θα είναι να φτιάξουμε ένα φάκελο models και μέσα να έχουμε ένα αρχείο για κάθε αντικείμενο που θα αποθηκεύσουμε, το οποίο αρχείο θα χειρίζεται τα δεδομένα που σχετίζονται με αυτό το αντικείμενο. Ωραία, βλέπουν όλοι? Υπάρχει κάποιος που δεν βλέπει? Ωραία. Εντάξει, το πρώτο πράγμα λοιπόν είναι να φτιάξουμε ένα τέτοιο φάκελο, models, και εγώ μέσα, επειδή έχω δύο αντικείμενα στη συγκεκριμένη εφαρμογή, χρήστες και posts, να φτιάξω δύο διαφορετικά αρχεία, τα οποία θα είναι το backend. Το ένα θα λέγεται users.php και το άλλο θα λέγεται posts.php και αυτά θα γίνουν include και θα κάνουν τις απαραίτητες λειτουργίες για τον χειρισμό των δεδομένων των αντίστοιχων πραγμάτων. Έτσι, σχετικά με τους χρήστες ή σχετικά με τις αναρτήσεις. Οπότε το πρώτο που θα κάνουμε είναι για να... Θέλεις, τι θέλεις? Αναρτήσεις. Ωραία, αναρτήσεις. Ωραία. Θα χρειαστούμε κάποιες συναρτήσεις, τις οποίες θα χρησιμοποιεί το front-end για να κάνει όλα αυτά που πρέπει να κάνει. Ποιες είναι οι λειτουργίες που χρειαζόμαστε σχετικά με τις αναρτήσεις? Τι λειτουργίες πρέπει να παρέχει αυτή η επαφή του backend? Ναι. Θα είναι να επιστρέφει το κείμενο της ανάρτησης. Ποιας ανάρτησης? Της ανάρτησης που έχει κατατάξει ένας χρήστης. Εμένα θα πρέπει να αναλαμβάνει το χρήστη για να ψάξει το κείμενο του στην ανάρτηση που κάνει. Εδώ πέρα σε αυτήν την εφαρμογή, στην αρχική σελίδα αυτό που βλέπει κανείς είναι όλες οι αναρτήσεις όλων. Και μπορεί να προσθέσει και μία δική του. Ναι. Θα μπορούμε να κάνουμε πρώτον την εισέφη του βάση να γίνει το πόσο κάποιου. Ωραία, το ένα. Και μετά να κάνουμε να μας δείχνει, να μας επιστρέφει να ρέχουμε όλα τα πόσο που κάποιου. Ωραία, το δεύτερο. Άρα δύο λειτουργίες, σωστά. Η μία είναι να προσθέτω ένα post και άλλοι να διαβάζουν ένα post. Τώρα θα φτιάξω πρώτα μόνο τη διεπαφή, το API. Τι σημαίνει το API? Θα φτιάξω πρώτα τα ονόματα των συναρτήσεων, τι παραμέτρους θα παίρνουν και τι θα επιστρέφουν. Θα το αποφασίσω αυτά και αυτά είναι που θα ξέρει και το frontend. Δεν θα υλοποιήσω ακόμα τις συναρτήσεις, δεν θα περιγράψω πώς θα το κάνουν ακόμα, αλλά θα περιγράψω αποκλειστικά το τι θα κάνουν. Ωραία, άρα έχουμε την save shop, η οποία θα πρέπει να πάρει δύο παραμέτρους, το ID του χρήστη και το κείμενο, ας πούμε, και μία άλλη συνάρτηση η οποία θα διαβάζει. Ωραία, η οποία δεν θα παίρνει κάποιο παράμετρο. Και ας σκεφτούμε και τι θα επιστρέφει κάθε μία, θα το γράψουμε εδώ πέρα σε ένα σχόλιο. Αυτή θα επιστρέφει ένα array και κάθε στοιχείο του array θα είναι από μόνο ένα array, το οποίο θα περιέχει δύο στοιχεία. Το 0, που θα είναι αυτός ο οποίος έγραψε την ανάρτηση, και το 1, που θα είναι το κείμενο το οποίο έγραψε. Ωραία, οπότε εδώ έχω το API μου, αυτό είναι. Το API τι είναι, τα ονόματα των συναρτήσεων, τι κάνει κάθε μία, τι παραμέτρους παίρνει, τι τύπο είναι οι παράμετροι, τι επιστρέφει. Εντάξει, αλλά όχι πώς το κάνει. Αυτό είναι μέρος της υλοποίησης. Οπότε θα σκέψουμε τώρα και το API επίσης των χρηστών.
Τι λειτουργίες θα χρειαστούμε εδώ πέρα για τους χρήστες. Πείτε μία λειτουργία που μπορείτε να σκεφτείτε και να προσθέσουμε για τις υπόλοιπες σιγά σιγά. Ναι. Το να μπορούμε να κάνει register. Αχα, το να μπορούμε να δημιουργεί ενός καινούργιου χρήστη, έτσι, σωστά. Να μπορεί να κάνει login. Το να μπορεί να κάνει login είναι μέρος του backend. Τι γνώμες υπάρχουν σχετικά με αυτό. Ναι. Controller, δεν είναι. Είναι controller, λέει ο συνάδελφος. Ναι. Θα πρέπει να το σπάσουμε περισσότερο. Θα πρέπει να το σπάσουμε περισσότερο. Θα πρέπει να γίνεται με τον υπάρχει ο χρήστης. Και στο controller δεν το πάρει. Σωστά. Πολύ ωραία. Ναι. Η ιδέα εδώ είναι ότι το login δεν είναι μια διαδικασία που γίνεται μόνο από ένα τμήμα, θα χρειαστώ και controller και backend για αυτό το πράγμα. Στο backend αυτό που θα χρειαστώ, τι είναι για να κάνω το login. Ναι. Να ξεκάνω το username και το password ή να... Ναι, αυτό. Σωστά. Να ελέγξω αν το username και το password είναι σωστά. Ακριβώς. Ωραία, εγώ θα σας φτιάξω και αυτό. Μες στο authentic. Ωραία, και χρειάζομαι κάποια άλλη λειτουργία. Στο backend. Ναι. Να ελέγχω αν υπάρχει ένα όνομα χρήστη βάσει δεδομένων. Ωραία, ο συνάδελφος λέει να ελέγχω αν υπάρχει ένα όνομα χρήστη στη βάση δεδομένων. Γιατί θα χρειαζόταν αυτό. Ναι. Αυτό δεν είναι το user θα το χρειαστεί. Σίγουρα. Εξαρτάται τι θέλω να κάνω τελικά. Ωραία, σωστό είναι αυτό. Εδώ υπάρχει μια ιδέα, μια διαφωνία μάλλον. Αν χρειάζομαι εδώ μια συνάρτηση που να ελέγχει αν υπάρχει ένα όνομα ID ή αν μου αρκεί η create user η οποία θα μου επιστρέφει κάποιο κωδικό που θα μου λέει ότι υπάρχει ήδη αυτό το όνομα. Ναι. Μπορεί να θέλουμε να κάνουμε και login, αλλά και να τα χρησιμοποιήσουμε και στο create user και στο login. Στο login θα χρησιμοποιήσουμε την authenticate, φαντάζομαι. Οπότε θα πρέπει να βάλουμε το ίδιο κώδικα και στις δύο συναρτήσεις. Όχι απαραίτητα, θα δούμε την υλοποίηση, αλλά εδώ μας ενδιαφέρει, δεν μας ενδιαφέρει η υλοποίηση, γι' αυτό το κάνουμε σε δύο στάδια. Μας ενδιαφέρει πρώτα καθαρά η διαπαφή, δηλαδή ποιες είναι οι συναρτήσεις που θα χρησιμοποιήσω μέσα από το controller. Ναι. Εφόσον και στις δύο περιπτώσεις θα αλλάξω αν υπάρχει το όνομα, γιατί να μην είναι ξεχωριστή συνάρτηση. Δεν θα αλλάξω και στις δύο περιπτώσεις αν υπάρχει το όνομα. Αυτό που θα κάνω στο controller είναι στη μία περίπτωση να καλέσω την authenticate user που θα ελέγξει αν είναι σωστά τα δεδομένα. Ο συνδυασμός username και password, χωρίς να με νοιάζει πώς το κάνει. Στη δεύτερη περίπτωση, θέλω ας πούμε, να γράφει ο χρήστης ένα όνομα και να εμφανίζεται δίπλα αυτόματα, ας πούμε, πιθανώς στο μέλλον με JavaScript, αν υπάρχει ήδη το όνομα ή όχι, χωρίς να δημιουργεί το απαραίτητο λογαριασμό. Σε αυτή την περίπτωση του ελέγχου, ο controller θα πρέπει να χρησιμοποιεί μια διαφορετική συνάρτηση. Τώρα, στην υλοποίηση της authenticate user, είναι πολύ πιθανό να χρειαστεί να κάνει χρήση κάποιο άλλο κώδικα, αλλά η υλοποίηση αυτή τη στιγμή δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει μόνο το τμήμα της διαπαφής. Το τμήμα της διαπαφής είναι, είπαμε, τα ονόματα των συναρτήσεων, οι παράμετροι, αυτά που επιστρέφονται. Δηλαδή αυτό που πρέπει να ξέρει το controller. Το τι κάνει αυτό το model και όχι πώς το κάνει. Ναι. Μπορεί να το θέλουμε να έχει ξεχαστεί ο κωδικός, αλλά να θέλουμε να πούμε ότι το username υπάρχει. Ναι. Αν είναι έτσι, τότε θα χρειαστούμε μια ξεχωριστή συνάρτηση. Μπορεί να το φτιάξουμε. User existence. Για τη συγκλήρωση και τις παραμέτρους και τα return values που είναι για τα μέρος του EDR. Ωραία. Τώρα έχω ολοκληρώσει τη διαπαφή που θα χρειαστώ ανάμεσα στο model μου και στους controllers μου. Δεν θα συμπληρώσω ακόμα την υλοποίηση, θα την κάνω στο τέλος. Αλλά αυτά που χρειάζομαι τα έχω έτοιμα. Ξέρω ακριβώς τι πρέπει να καλέσω. Φαντάζομαι ότι αυτές οι συναρτήσεις δουλεύουν και γράφω τον υπόλοιπο κώδικα. Οπότε ας πάμε στο frontend, να ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσω κάτι. Νομίζω ότι προλαβαίνουμε. Ναι. Καθαρά στιλιστικά, αφού οι πρώτες δύο συναρτήσεις τελειώνουν στο user, θα έπρεπε και η τελευταία να λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο για να ξέρουμε, να ξεχωρίζουμε στο controller τι είναι τι. Δηλαδή, μια στάση τελειώνει σε user, ας πούμε, είναι στο model user κτλ. Ναι. Εδώ ο Νικόλας λέει κάτι που αφορά το στυλ. Είναι μέρος του coding style αυτό που λέγαμε πριν.
αν τα ανώματα των συναρτήσεων, αν θα ξεκινάνε με user ή θα τελειώνουν με user και αν αυτό δηλώνει το model. Αυτό είναι θέμα απόφασης. Εδώ, από ό,τι βλέπω ο Πέτρος, ο τρόπος που το κάνει περιλαμβάνει τη λέξη user και τα γράφει με τρόπο που να βγάζουν νόημα να το διαβάσουν. Δηλαδή, create user, user exists. Θα μπορούσε η τελευταία, αν θέλουμε να ακολουθήσουμε τη δομή προτείνων εικόνες, να είναι check user ή κάτι τέτοιο. Ωραία, αλλά μπορεί να γίνει και έτσι. Είναι θέμα σύμβασης. Οκ. Ας προχωρήσουμε χωρίς να τα υλοποιήσουμε, γράψουμε όμως τι επιστρέφουμε. Η πρώτη θα μπορούσε να επιστρέφει, η create user. Μια πουλία με τα μπουκιά να έχει με γραφή. Σωστό, αυτό θα μπορούσε να επιστρέψει. Ή ένα κωδικό με ID. Αχα, θα μπορούσε να επιστρέψει ένα ID, θα μπορούσε να επιστρέψει ή true ή false, ανάλογα. Ωραία, ας κάνουμε να επιστρέψει true όταν τυχαίνει, αλλιώς false. Ωραία. Φαίνονται αυτά, νομίζω δεν διαβάζω τα σχόλια. Για κάνε το λίγο ζήμα ακόμα. Διαβάζω. Okay. Εντάξει, πάλι και τα επόμενα δύο επιστρέφουν boolean. Το θέμα είναι και user, δεν πρέπει να επιστρέφει ID ώστε να το πάρει σύνοδος μετά. Σωστό είναι αυτό, ωραία. Οπότε πρέπει να το αλλάξουμε αυτό, να βάλουμε να επιστρέφει το ID. Και σε περίπτωση που αποτύχει να επιστρέψει false κλεμμένο. Ωραία. Και πράγματι τώρα σκεφτόμαστε το επίπεδο της διαμορφής. Τι θα χρειάζεται να ξέρει ο controller που αφορά αυτό το model. Αλλά δεν έχουμε κάνει τίποτα που να αφορά το ίδιο το model, δηλαδή την αποθήκευση των δεδομένων καθ' αυτή. Ωραία, πάμε να φτιάξουμε controllers. Όχι ένα, να φτιάξει τα views. Ωραία, στα views θα χρειαστούμε ένα view το οποίο θα εμφανίσει τη λίστα με όλα τα posts. Θα χρειαστούμε ένα view που να εμφανίσει τη φόρμα που θα γράψω. Θα χρειαστούμε ένα view. Αυτά βασικά. Αυτά τα δύο, ναι. Υπάρχει κάποια ιδέα για κάτι άλλο. Login, ναι. Και register. Τρία αρχεία είναι όσοι τα βλέπετε. Register, login και post list. Και είναι στο φάκελο views. Οπότε ας κλέψουμε το κώδικα που έχουμε ήδη, τώρα να το βάλουμε εδώ μέσα. Εδώ HTML το βάλουμε προφανώς. Τώρα εδώ βλέπετε είναι μπερδεμένα τα πράγματα σε αυτό το κώδικα που είχαμε πριν. Το session είναι μέρος του controller, το HTML είναι μέρος του view. Αυτά θα τα ξεχωρίσουμε. Αυτό βάλτε στο ένα view το χέρι. Ωραία, τα views θα τα χωρίσουμε και ακόμα περισσότερο. Το header και το footer θα τα κάνουμε views και αυτά ώστε να γίνονται include από άλλα views. Οπότε θα έχουμε και μια δομή μέσα στα views. Ωραία, θέλω να το διγράψω όλοι και όμως αλλάξει μέσα στα views. Ωραία, τώρα εδώ βλέπουμε το view που λέγεται header. Το οποίο έχει μέσα μεταγραμμένο κώδικο που θα έπρεπε να είναι στο controller και αφορά το session. Αυτό που θα κάνουμε είναι θα περάσουμε κάποιες μεταβλητές από το view, τις οποίες θα τις ορίζει ο controller. Και οι μεταβλητές ποιες θα είναι ποιο είναι το username αυτό που έχει κάνει είσοδο ουσιαστικά και αν έχει γίνει είσοδο ή όχι. Οπότε τώρα αντί να χρησιμοποιώ το session που είναι δουλειά του controller, θα αφήσω το controller να αποφασίσει ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο θα γίνεται ο χειρισμός συνόδου. Ο controller θα μπορούσε να αποφασίσει να χρησιμοποιήσει πισκότα ή να χρησιμοποιήσει σύνοδο. Εδώ δεν με νοιάζει αυτό, εμφανίζω μόνο τη διαπαφή χρήστη. Και χρησιμοποιώ τη μεταβλητή username που μου περάσει ο controller. Οπότε αφήνω το header. Φέρνω και το footer, εντάξει. Ωραία, το footer είναι αυτό, θα το βάλουμε και αυτό στα views αφού είναι μέρος της διαπαφής. Και ας φτιάξουμε το post list που θα εμφανίζει τη λίστα με τα posts. Τώρα εδώ πέρα δεν μπορώ να γράψω SQL κώδικα, ούτε να καλέσω τμήματα του model. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσω δεδομένα τα οποία είναι ήδη σε μεταβλητές που μου έχει δώσει controller. Η μεταβλητή θα μπορούσε να είναι το μεταβλητή posts.
από την οποία θα περάσω, θα κάνω μία επανάληψη και θα τα εμφανίσω. Εντάξει, ο κώδικας του ISP μου θα είναι ο ελάχιστος δυνατός. Θα κάνω ένα for each μόνο, περνώντας από τη λίστα αυτή και όλα τα υπόλοιπα θα είναι HTML. Στα models και το controller είναι δύο διαφορετικά πράγματα, έτσι. Η διεπαφή χρήστη είναι αυτά που βλέπει ο χρήστης και μπορεί να χρησιμοποιήσει για να κάνει χρήση της εφαρμογής, ενώ η διεπαφή του model είναι το σύνολο των ονομάτων των συναρτήσεων, των τύπων των παραμέτρων, των ονομάτων των παραμέτρων, της σειράς των παραμέτρων και όλα αυτά, τα οποία χρειάζεται να ξέρει ο controller για να χρησιμοποιήσει το model. Ωραία, οπότε αυτό που κάνω εδώ πέρα σε αυτό το view που το λέω post list, είναι να εμφανίσω μία λίστα με τα posts. Και τώρα θα φτιάξω και ένα ακόμα view, το οποίο θα το πω home, ας πούμε, .php, και το οποίο θα κάνει κλίση του αντίστοιχου view αυτού μου εδώ, για να εμφανίσει τη λίστα σε ένα συγκεκριμένο σημείο, θα κάνει κλίση του header, οπότε τα έχω δομημένα με αυτόν τον τρόπο. Για φτιάξει ένα home.php, στα views. Ωραία, το home είναι το view το οποίο θα καλέσει ο controller της κεντρικής σελίδας. Το οποίο τι θα κάνει, θα κάνει include το header και θα κάνει και include το post list. Ωραία, και φαντάζομαι να ευχαριστεί και το footer βέβαια και φαντάζομαι να ευχαριστεί και ένα άλλο view το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την εμφάνιση της φόρμας που θα χρησιμοποιήσω για να στείλω ένα καινούριο post. Όλα αυτά είναι μέρος home, όταν ας βάλω τη φόρμα, include, ας την πούμε post form. Ωραία, ας το φτιάξω και αυτό. Εντάξει, οπότε κάθε τμήμα της σελίδας μου τώρα το έχω χωρίσει σε ένα ξεχωριστό αρχείο και ξέρω ακριβώς πού υπάρχει κάθε πράγμα, οπότε ένα μέρος της ομάδας μου θα ξέρει ακριβώς πού να πάει να αλλάξει κάτι το οποίο χρειάζεται, είναι πολύ πιο σοφές από τα ονόματα των αρχείων. Ωραία. Πού γίνεται η group αυτή η φόρμα? Γίνεται η group πάντα. Πρέπει να γίνεται μόνο όταν το user name είναι γνωστό. Εδώ. Πάλι εδώ είναι το home.php. Θυμηθείτε ότι αυτό γίνεται include από έναν controller ο οποίος θα έχει ορίσει μετά από τη username αν ο χρήστης έχει κάνει είσοδο. Οπότε θα γίνει include το post form αντίστοιχα ή όχι. Θα σκέψουμε και τον αντίστοιχο controller. Στην περίπτωση μας θα είναι το index.php. Ναι. Έτσι, εγώ θα φτιάξω ένα φέρετο. Θα κάνει μόνο να εμφανίσει το home. Ωραία, ο controller θα είναι κάτι πολύ απλό στην περίπτωση αυτή. Θα πρέπει να καλέσει το αντίστοιχο model και να καλέσει και το αντίστοιχο view για να το φέρει σε επαφή. Άρα θα χρειαστούμε στοιχεία του χρήστη, θα χρειαστούμε στοιχεία των post. Και τις άλλες. Θα χρειαστούμε για να δούμε αν έχει κάνει λογή. Δεν χρειάζεται, απλά είναι με το session, θα χρειαστούμε το session. Εδώ που είμαστε στο controller, τώρα πλέον μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το session. Θα ορίσω τη μεταβλητή username ανάλογα για να τη χρησιμοποιήσει το view.
Την user δεν χρειάζεται να προσδοκεί. Εντάξει, καλώς βρίσκεται. Ναι, user. Καλεί το κατάλληλο view. Όχι. Ωραία. Να δούμε αν δουλεύει αυτό. Συνάρτηση από πολλά δεν είναι και έτσι, out. Καλά, θα πρέπει να σου εμφανίσει εσύ. Ναι. Ωραία, τώρα υπάρχει κάποιο πρόβλημα εδώ, δεν δουλεύει η σελίδα. Οπότε, ο τρόπος που προσπαθεί ο πρώτος να δει το σφάλμα είναι εξής. Βάζει τα πάντα στα σχόλια. Στην περίπτωση που υπάρχει σφάλμα, μας βάζει ένα 500 server, internet server error. Οπότε αυτό που κάνει είναι να αυτό είναι το πρόβλημα. Οπότε, αυτό που κάνει είναι να βάζει όλα στα σχόλια. Και κοιτάει ότι τελικά δεν υπάρχει το πρόβλημα και σιγά σιγά βγάζει τμήματα κώδικα από τα σχόλια για να δει ποιο είναι αυτό το οποίο δημιουργεί το πρόβλημα. Και βρήκαμε ότι είναι σε αυτή τη γραμμή εδώ πέρα. Έχει πράγματα, το όνομα της συνάρτησης είναι λάθος. Οπότε, σε πώς θα κάνει τη συνάρτηση. Οπότε τώρα θα πρέπει να δουλέψει. Πρέπει να φτιάξουμε για τις συναρτήσεις, βέβαια. Ωραία, κάτι κάνω. Οπότε τώρα έχουμε μια καλύτερη δομή. Στο κωδικό μας δεν υπάρχουν προβλήματα. Ναι. Υπάρχουν debuggers για PHP. Μπορείτε να ψάξετε και μπορείτε να συζητήσετε και στο φόρουμ. Γράψτε την ερώτηση να σου απαντήσω στο φόρουμ για debuggers. Ωραία. Τώρα εδώ πέρα υπάρχει ένα θέμα. Έχω πρόβλημα με το UTF-8. Το γεγονός ότι χρησιμοποιώ UTF-8, να το γράψω πού? Για να στείλω αυτό το HTTP header, να το γράψω στο controller, να το γράψω στο view ή να το γράψω στο model. Τι απόψεις υπάρχουν για αυτό το HTTP header? Ναι. Γιατί στο view? Αφορά την διαπαφή με το χρήστη. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις? Ναι. Στο controller, γιατί είναι κάτι που πρέπει να κληθεί. Είναι κάτι που πρέπει να κληθεί, δηλαδή. Ναι, επειδή είναι στην διαπαφή χρήστη είναι στο front-end, αλλά δεν είναι στο view, γιατί είναι ένας ορισμός, μια κλίση ενός κώδικα, αλλά είναι στο controller. Δεν είναι απαραίτητο σωστό αυτό, γιατί εντάξει, είναι λίγο αμφιλεγόμενο θέμα, είναι λεπτό. Κατά τη γνώμη μου θα συμφωνήσω με το Θέμη ότι πρέπει να πει στο view γιατί είναι μέρος της διαπαφής του χρήστη και είπαμε το view μπορεί να παράγει με ένα HTML αλλά δημιουργεί συνολικά τη διαπαφή χρήστη που είναι και το HTTP, ο τρόπος που οι κεφαλίδες που θα σταλούν. Το γεγονός ότι θα πρέπει να σταλούν αυτά και ο τρόπος που θα σταλούν είναι μέρος του controller. Αλλά είναι και θέμα λίγο προσωπικής άποψης αυτό, οπότε μπορείτε να το κάνετε και στο controller. Ο Πέτρος νομίζω ότι είναι στον controller. Όχι, σωστό είναι, είναι θέμα άποψης. Αυτή η λάθος έχει. Δεν είναι σε UTF-8 το αρχείο σου. Είναι. Ναι, σωστό είναι. Εντάξει, δεν πειράζει, θα αναδείξουμε τη δομή. Το ανεβάζουμε το διευθύνον και το ανεβάζουμε μετά όταν θα έχουν περισσότερο πράγμα. Όχι, όχι, νομίζω είναι σωστό αυτό. Εντάξει, ας προχωρήσουμε να δούμε λίγο τη δομή, γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Εντάξει, ας φτιάξουμε και ένα controller που θα χειρίζεται τη δημιουργία
λογαριασμού. Ωραία, στους controllers τώρα, εντάξει, εδώ πέρα κάποια πράγματα μπορούν να τα σβήσω, νομίζω. Το χέρι και το footer μπορούν να τα σβήσω. Ωραία, και το database επίσης στο αρχείο μπορώ να το βάλω στο mode. Ωραία. Το register.php τώρα πλέον θα πρέπει να είναι ένα αρχείο το οποίο θα είναι ο controller για τη δημιουργία λογαριασμού. Και εδώ θα κάνω αυτό το πράγμα. Θα καλέσω τις αντίστοιχες συναρτήσεις από το model του user και θα ανακατευθύνω το χρήστη που χρειάζεται. Θα πάρω τώρα τα δεδομένα από το host, αυτό είναι δουλειά του controller. Εντάξει, το controller επίσης έχει κάνει include το αντίστοιχο model και κοιτάω αν έχουν οριστεί τα σωστά δεδομένα, το username και το password και αν έχουν οριστεί θα τα περάσω στην αντίστοιχη κλίση της συνάρτησης από το model η οποία θα αναλάβει και να κάνει τη δημιουργία του χρήστη. Σε ένα ειδικό μάθημα που αναφέρεται στα θέματα ασφαλείας, δεν είναι ασφαλής ο κωδικός που το δείχνουμε εδώ πέρα. Οπότε μην έρθετε μόνο στο σημερινό και μετά βγείτε έξω να γράψετε κώδικα. Ελάτε και στο μάθημα ασφαλείας. Εντάξει, εδώ καλούμε τη συνάρτηση. Σε περίπτωση που είναι επιτυχής, μεταφερόμαστε σε κάποια σελίδα. Σε περίπτωση που δεν είναι επιτυχής, μεταφερόμαστε σε μια άλλη. Ναι. Και θα χρειαστεί επίσης να ορίσω και το session βέβαια. Όπως είναι δουλειά του controller. Αυτό που θα κάνω εδώ πέρα είναι αφού κάνει register ο χρήστης, θα τον κάνω αυτόματα και login. Χρησιμοποιήσω αυτό. Χρειάζεται από την create user να χρησιμοποιήσω το αν δημιουργήθηκε σωστά ο χρήστης, αν μου επέστρεψε ένα σωστό user ID, αν μου επέστρεψε false και σε περίπτωση που έγινε σωστά, κάνω το χρήστη login. Και θα πρέπει επίσης να τον ανακατευθύνω. Έχουμε 5 λεπτά, ας κάνουμε και μία υλοποίηση για να δούμε πώς θα φτιάχνει το model. Εμείς θα το ολοκληρώσουμε αυτό και θα ανεβάσουμε το πλήρη κώδικα στο site μαζί με σχόλια ώστε να μπορέσετε να το διαβάσετε και μόνοι σας με την ησυχία σας. Ναι. Ναι, θα ανέβουν σήμερα οι οδηγίες για την πίτση μου. Ναι, ας φτιάξουμε το save post, το οποίο θα αφουγγέσει κάτι που έγραψε ένας χρήστης. Στο model, δεν θα είναι αυτό. Δεν είσαι ήδη, όχι. Λοιπόν, εδώ έχω φτιάξει το αρχείο database.php. Αυτό είναι και αυτό ένα model, το οποίο χειρίζεται τη σύνδεση με τη βάση δεδομένων. Και το κάνω include από το άλλο model. Οπότε έχω μια ιεραρχία στα models. Από κάποιο model μπορεί να χρειάζομαι κάποιο άλλο και άρα το κάνω include για να το χρησιμοποιήσω. Και αντίστοιχα και στα views έχω μια τέτοια ιεραρχία. Κάποιο view μπορεί να κάνει include άλλα. Οπότε έχω μια καλύτερη δόμηση, τα χωρίζω καλύτερα. Είναι κώδικα πιο maintainable. Εδώ υπάρχει πάντα το δίλημα να τα χωρίσω περισσότερο και να έχω καλύτερο maintainability, αλλά χειρότερη ταχύτητα ή να κάποια πράγματα να μην τα χωρίσω και να έχω καλύτερη ταχύτητα. Πολλές φορές εδώ μπορεί να παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στην ταχύτητα αυτό αν έχω μια μεγάλη εφαρμογή, περισσότερο από αυτά που είδαμε πριν. Οπότε μπορεί να είναι όντως ένας προβληματισμός.
αλλά δεν μας απασχολεί τη στιγμή που φτιάχνουμε μια εφαρμογή. Το πρώτο μέλημά μας είναι να δουλέψει και να είναι σωστά δομημένη και μετά θα δω πού είναι τα προβλήματα ταχύτητας για να τα διορθώσουμε. Εδώ ο Μέντρος έχει φτιάξει τη συνάρτηση η οποία αποθηκεύει ένα από πόσο που γράφει ο χρήστης. Βλέπετε αυτή η συνάρτηση γνωρίζει σχετικά με τον τρόπο αποθήκευσης, επειδή πρέπει να ξέρει ότι χρησιμοποιούμε MySQL και ξέρει και το σχήμα, αντίστοιχα πεδία, και τους τύπους τους. Τι κάνει, προσθέτει στον πίνακα post κάτι και ορίζει το κείμενο είναι το συγκεκριμένο και το user είναι το συγκεκριμένο, όχι, αφέκτο τέλος, χωρίς το παράδειγμα. Εντάξει, έχουμε φτιάξει κοντρόλες. Δεν προλαβαίνουμε να προχωρήσουμε άλλο, οπότε θα υπάρχει την εμφάνιση λίγο. Εντάξει, είδαμε σήμερα πώς να φτιάξετε τη δομή του κώδικά σας. Θα ανεβάσουμε το κώδικα για να μπορείτε να το μελετήσετε. Και την επόμενη φορά θα ξεκινήσει ο Πέτρος με JavaScript.